Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Δεξαδέρφες podcast. Είμαι η Σωσάνα. Είμαι η Νικολία. Και κάθε φορά σας αφηγούμαστε δύο ιστορίες που μας έκαναν εντύπωση. Και εσείς, καλείστε να ψηφίσετε ποια από τις δύο ιστορίες σας αρέσει πιο πολύ. Μπαίνετε στο προφίλ μας στο Instagram, στο Δεξαδέρφες podcast, και ψηφίζετε την αγαπημένη σας ιστορία. Όχι, μπράβο σας. Και συγχαρητήρια και τι καλοί ακροατές που είστε. Να είστε καλά, γιατί πραγματικά ήμουνα σε έξαλλη κατάσταση. Από ό,τι καταλάβατε, κέρδισε η Νικολία την προηγούμενη φορά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σας αγαπώ. Ήταν ωραία η ιστορία σου. Πάντα είναι ωραία η ιστορία μας, μην κάνουμε αυτήν την κουβέντα. Ναι, ναι. Όχι. Κέρδισες με δόξα και τιμή. Μπράβο σου. Ευχαριστώ, Αντωνάκη μου. Ευχαριστώ. Ήταν δύο ήσυχες εβδομάδες. Μα σε προλάβω εγώ. Ήσυχες. Ναι. Γιατί ο δικός μου ο γιος είναι στο γυμνάσιο, οπότε είχαν πολλές εξετάσεις. Mm-hmm. Ας τις αναγάγουμε λοιπόν σε ήσυχες εβδομάδες. Ναι. Αλλά mm-hmm. σήμερα που ηχογραφούμε το επεισόδιο είναι Τρίτη. Και την Παρασκευή αρχίζει το φεστιβάλ βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Α, ναι. Που έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Πάντα μου αρέσει το φεστιβάλ, το ξέρεις. Γι' αυτό όλο θα βρέξει το Σαββατοκύριακο. Θα βρέχει μόνο. Ας είμαστε κατανοητοί όλοι. Και εγώ στο φεστιβάλ θα είμαι στις 6 Ιουλίου. Αλήθεια. Γιατί δεν μου το είπες. Τότε θα λείπω εγώ. Ναι, θα είμαι εκεί. Οπότε όποιος θέλει να περάσει, να πει ένα γεια στη μία από τις δύο ξαδέρφες. Σε ποιες εκδόσεις, πες. Είμαι στις εκδόσεις 6. Ωραία. Όσοι θέλετε και πέρυσι. Ναι, και πέρσι πέρασαν οι ακροατές μας. Ναι, και μας έτυχε ένα απόγευμα που ήμουνα κι εγώ. Ναι, να είμαστε παρέα. Ναι, φέτος δεν ξέρω αν θα είμαι, γιατί θα λείπω, θα έχω άδεια, τέλος πάντων, θα δείξει. Αλλά δεν γίνεται. Θα ενημερώσουμε, θα σηκώσουμε πάλι story. Να σηκώσεις ό,τι γουστάρεις. Εντάξει, λοιπόν. Ό,τι γουστάρεις. Γιατί είσαι επί των δημοσίων σχέσεων. Αυτό. Μόνο εσύ. Γιατί εγώ. Είμαι επί των τιμών. Είναι λίγο δύσκολα, δεν το έχω. Όχι ότι δεν αγαπάω τους ακροατές. Είμαι λίγο, ξέρεις, λίγο. Έκασο στο είδος του. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Εγώ να μιλάω με τα μηνύματα, να τους στηρίζω, να τους κάνω. Ναι. Να σηκώνεις αυτό το ωραίο story. Πού το βρήκες αυτό το τέλειο. Λοιπόν, εχθές, για όσους δεν είστε στο Instagram, μπείτε, χάνετε, γιατί ανεβάζουν πολλά πράγματα. Και επειδή πάλι από Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουμε και άλλα giveaways και άλλες συνεργασίες. Και θα κάνουμε πολλά πράγματα από Σεπτέμβριο. Ναι, 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 ναι. Ερχόμαστε ακόμα πιο δυνατές. Ναι. Και εγώ λίγο στεναχωριέμαι φέτος που τελειώνουμε έτσι. Αλλά τέλος πάντων. Μην τα πεις όλα όμως. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα τα πω. Λοιπόν. Θα σας έχουμε εκπλήξεις για να μην σας λείψουμε τόσο. Ναι. Και είμαι στο κέντρο για κάποιες δουλειές μαζί με τον σύζυγο και τον περιμένω για κάτι τέλος πάντων και κάνω βόλτες στο κέντρο. Το πόσα πράγματα είδα, πόσα σύμβολα, πόσα περίεργα, πόσα συνέβησαν μέσα σε μισή ώρα, δεν έχω λόγια. Ούτε για το κέντρο δεν είσαι, ρε φίλε. Ναι. Και είδα σε έναν τοίχο το σήμα μας, ο ρόμβος, με το σπίρτο. Και λέω, δεν είναι δυνατόν. Και το σηκώσαμε story. Ναι. Και ρωτούσαμε, πείτε μας, ποιος το έκανε. Και απάντησε η Μαρία, αυτός το έκανε. Αυτός το έκανε. 1-0. Αυτά είχαμε να πούμε. Εγώ πέρασα, να σου πω κι εγώ έτσι πώς πέρασα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Τρέχαμε, δηλαδή η προηγούμενη εβδομάδα ήταν ένα μόνιμο τρέξιμο. Θα με καταλάβετε οι μαμάδες που έχετε παιδιά, γιατί κλείναν τα σχολεία. Είχαν γιορτές, είχαν εκδηλώσεις, είχαν παραστάσεις. Από τα ΚΔΑΠ, από τις σχολές, από το χορό. Δεν θυμάμαι τίποτα από την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά η μεγάλη μου η κόρη έφυγε κατασκήνωση. Έτσι. Και η μικρή μου η κόρη είναι στα ΚΔΑΠ, στις πισίνες πλατσουρίζει. Και εμείς εδώ ξαδέρφες, ατάραχες. Ναι. Και η κόρη μου που είναι κατασκήνωση μεταξύ. Δεν μου δίνει σημασία. Δεν με παίρνει τηλέφωνο. Μιλά σε μένα που έφυγε ο γιος Εράσμου στο χειμώνα, ναι, και δεν έμπαινε στον κόπο από την άλλη χώρα να στείλει ένα μήνυμα. Άρχισε να στέλνει μηνύματα όταν του έγραψα στο Instagram ένα μήνυμα ότι αν δεν μου στείλει κάτι, θα σου κόψω το Ιντερνετ. Αχ, φίλε, αυτό. Καλό, το κάνω κι εγώ. Κέρδισα. Μετά μου στείλε ένα καλημέρα, καληνύχτα, είμαι καλά. Όχι, να σου πω κάτι. Απ' τη μία στεναχωριέμαι και λέω: κοίτα να δεις, όταν είναι εδώ, δεν με αφήνει να πάω ούτε μέχρι απέναντι. Φοβάται, μη φύγεις, μαμά. Και τώρα που είναι κατασκήνωση, δεν μου δίνει σημασία. Έτσι πρέπει. Να περνάνε καλά και να μας δίνει σημασία. Πρέπει. Ναι, έτσι πρέπει. Να περνάνε καλά. Ξαδέρφη, ρίξε το κέρμα. Ρίξε το κέρμα. Πάμε. Παιδιά, επειδή δεν μας πιστεύετε. Τι είναι? Κορώνα. Εντάξει. Εμείς σας τα λέμε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά. Φτάσαμε, ξαδέρφη, στο τελευταίο podcast της σεζόν. Ναι, μωρέ. Καλά πήγε αυτό, Ευτυχώς, θα κάνουμε ακόμα αυτά που είπαμε, που δεν τα ξέρουν οι άλλοι. Ναι. Και θα μου λείψεις πάρα πολύ αυτούς τους μήνες. Θα μου λείψεις, εννοώ, σε αυτό που κάνουμε, γιατί μένουμε κοντά, σε βλέπω συνέχεια. Δεν γλιτώνεις. Ναι, ξεκάθαρα. Είχες, λοιπόν, τη φαϊνή ιδέα σε αυτό το επεισόδιο να μιλήσουμε για διακοπές. Ναι. Ναι. Δεν ήταν πολύ ωραία ιδέα. Φαϊνότατη. Είπα, εκεί που θα κάνουμε για οποιαδήποτε χώρα, κάνουμε για διακοπές. Και εγώ συμφώνησα. Τώρα γιατί συμφώνησα, δεν το ξέρω. Αλλά τελικά σε αυτή τη σχέση που έχουμε οι δυο μας, να τα λέμε και αυτά, πάντα συμφωνώ. Ναι. Είδες πόσο βολική είμαι.
Πάρα πολύ. Έτσι. Πάρα πολύ. Δεν θα μακρηγορήσω και θα μπω κατευθείαν στο θέμα μας για να σου πω για το μέρος που αφορά τη δική μου ιστορία. Θα σου πω λοιπόν, θα πω σε όλους μας για ιστορίες που συνέβησαν στις ακτές του Maine. Το Maine ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πάμε το μάθημα γεωγραφίας της ημέρας. Ναι. Και είναι η πιο ανατολική πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια μέχρι να αναξαρτητοποιηθεί και να γίνει μια πολιτεία μόνη της. Mm-hmm. Ουσιαστικά ανήκουν αυτά τα νησάκια και το Maine εκεί στον κόλπο της Μασαχουσέτης. Αλήθεια. Και μου αρέσει που κλείνουμε, αυτή την ιστορία, γιατί είναι η αγαπημένη μου λέξη στα αγγλικά. Massachusetts. Λοιπόν, σε αυτόν τον κόλπο υπάρχουν 4.600 νησάκια. Τι λες, ρε. Που μπορείς να πας με πλοίο, με κανό, με καγιάκ, να περάσεις 10 μέρες, ξέχνιασες χωρίς να καταλάβεις τίποτα, να κάνεις ονειρεμένες διακοπές. Ναι. Γι' αυτό τα διάλεξα αυτά τα νησάκια. Ναι. Αλλά πριν σου πω για τα νησάκια που θα αναφέρω, θα σου πω μόνο για ένα από αυτά, που δεν έχει καμία ιστορία που να μας αφορά, αλλά λέγεται Ξαδερφονήσι. Μου κάνεις πλάκα τώρα. Όχι. Αλήθεια. Εκεί λοιπόν είναι ένα νησί μόνο για μας. Είναι ένα από αυτά τα μέρη που πρέπει να πάμε. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Ναι, το Ξαδερφονήσι. Και εκεί πρέπει να κάνουμε ένα νοικισμό, ένα χωριό. Ορίστε. Είναι όλοι ξαδέρφια μεταξύ τους. Και είναι πάρα πολύ εύκολο. Μετά από αυτά τα ξαδέρφια μεταξύ τους θα κάνουμε μια αυτοκρατορία. Ναι. Αιμομιξίες θα παίξουν λίγο, δεν πειράζει. Και θα κατακτήσουμε τον κόσμο, ξαδέρφια. Ναι. Οπότε, που σου είπα για αυτό το υπέροχο νησί, θα συνεχίσω για τα υπόλοιπα νησάκια που θέλω να πω. Που παρόλο που φαίνονται εν έτη 2023 ειδηλιακά, από τις αρχές του 20ου αιώνα, δηλαδή από το 1900 και μετά, συνέβαιναν διάφορα παραλόγα πράγματα. Και με αυτά θα ασχοληθούμε. Γιατί μου είπες διακοπές. Ναι. Που πάνε διακοπές σε νησιά. Ναι. Τι αυτά νησάκια εκεί στο Maine, εγώ είμαι εδώ για σας. Το στρέχω. Ορίστε. Και επειδή συνέβαιναν διάφορα, ήταν κρίμα και άδικο να διαλέξω μόνο ένα. Γι' αυτό και θα διαλέξω 6 από αυτά. Ναι. Να σου πω κάτι. 6 από τα 4.600 είναι μια πολύ καλή ιστορία. Έτσι. Θα ξεκινήσω από το Malaga Island, που η ιστορία ήταν και η τελευταία που διάβασα και σκέφτηκα κάποια στιγμή να μην την πω. Αλλά αποφάσισα ότι θα την πω, θα πω όλες αυτές τις ιστορίες εντάχει. Ωραία. Για να μην βαριέστε. Mm-hmm. Και να μην καταλάβουν πολλά, να ψηφίσουν εμένα. Με κλέβεις όμως, γιατί έχεις πόσες ιστορίες. Εγώ έχω μία. Θα καταλάβεις γιατί είναι τόσες. Στο Malaga Island, λοιπόν, στις αρχές του 20ου αιώνα, συνέβαινε κάτι διαφορετικό από ό,τι συνέβαινε σε όλη την άλλη περιοχή στην ηπειρωτική χώρα. Ζούσαν εκεί μία μίξη ανθρώπων και λευκών και έγχρωμων. Mm-hmm. Τότε σκέψη ότι ήμασταν ακόμα στην ευγονική εποχή. Θέλαμε όλοι να είναι ψηλοί, ξανθοί, άσπροι και όμορφοι. Εκεί λοιπόν ζούσαν άνθρωποι από όλες τις φυλές και κατώτερων βιωτικά επιπέδων. Mm-hmm. Και ζούσαν κυρίως από την αλληλεία. Και τρώγανε ό,τι βρίσκανε εκεί, ό,τι ψαρεύανε και έφτιαξαν μία κοινότητα. Ήταν περίπου 50 άνθρωποι εκεί, ήταν υπέροχα. Κάποια στιγμή όμως είχαν αποφασίσει ο κυβερνήτης του Maine ότι θέλει να τους διώξει από εκεί και οι άλλοι θέλανε, γιατί θέλανε να τα κάνουν όλα τουριστικά θέρετρα. Mm-hmm. Και αποφασίζει πάρα πολύ δημοκρατικά μέσα σε 10 μέρες να διώσουν όλο το νησί οι κάτοικοι και να πάρουν μαζί και τα σπίτια τους. Τι εννοείς να πάρουν μαζί? Τα σπίτια ήταν φτιαγμένα με τσιμέντο, ήταν με ξύλα και άχυρα και δεν ξέρω πώς. Ναι. Υπήρχαν πάρα πολλοί που τα βάλανε πάνω σε σχεδίες και τα κάνανε πλωτά. Υπάρχουν ιστορίες για αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι που πέθαναν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί όταν φύγανε από εκεί, δεν είχαν πού άλλο να πάνε να προσαράξουν, γιατί καμία άλλη περιοχή δεν τους ήθελε. Τι λες, ρε. Κάποιους από αυτούς, 8 συγκεκριμένα, τους έβαλαν μέσα σε ένα ίδρυμα σαν να έχουν νοητική στέρηση. Πράγμα όμως που δεν ήταν αλήθεια, γιατί τους κάνανε ερωτήσεις για να δουν το επίπεδο των ανθρώπων, πόσο ψεύτικο ήταν αυτό που κάνανε. Οι άνθρωποι όμως δεν μπορούσαν να απαντήσουν γιατί δεν είχαν αυτές τις πληροφορίες. Μορφωτικά δεν τις είχαν. Και μάλλον τους χαλούσανε το. Φυσικά. Την ωραία ιστορία που θέλουν να πουλήσουν. Ναι, ναι. Από τους 8, οι 6 μείνανε στο ίδρυμα μέχρι το τέλος της ζωής τους. Θα μου πεις, τι μας νοιάζει όλο αυτό? Δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει και θέλω να πω για την απέναντι ακριβώς περιοχή, η οποία μετά που μετήκησαν οι άνθρωποι από το Malaga Island, είχε για πάρα πολλές δεκαετίες εμφανίσεις φαντασμάτων. Που τρέχανε γύρω, δίπλα στο λιμάνι, γύρω από τα σπίτια τους. Έλεγαν ότι τους τρομοκρατούν και δεν μπορούν τι να κάνουν. Υπήρχαν βέβαια κάποιοι, δεν ήταν όλοι παράλογοι, που λέγανε καλά να πάθετε. Δεν θέλατε κανέναν, τώρα είναι τα φαντάσματά τους που σας κυνηγάνε. Φαντάσματα ποιον? Επειδή εμφανίζονταν επί δεκαετίες, αυτοί που δεν ξέρανε πάρα πολλά στοιχεία λέγανε ότι είναι τα φαντάσματα ανθρώπων που πέθαναν. Στη διαδικασία ναι, αυτή. Δεν ήταν όμως αυτή η αλήθεια. Όταν έφτασαν εκεί ο κυβερνήτης του Maine και οι άλλοι άνθρωποι για να ξυλώσουν ότι είχε υπομείνει από αυτούς τους ανθρώπους, δεν τους έφτανε μόνο να καταστρέψουν και να κάψουν ό,τι είχαν κάνει οι άνθρωποι, αλλά ξέθαψαν τα νεκροταφεία τους.
Ξέδεψαν όλους τους τάφους, πήρανε τα οστά ή ό,τι υπήρχε και τα βάλανε σε 5 κοινοτάφια στην απέναντι στεριά. Α, γι' αυτό είχαν φαντάσματα. Και εκεί ήταν τα φαντάσματα. Και υπάρχει μια ιστορία που έλεγε ότι όταν πολλές δεκαετίες μετά, ο μετέπειτα κυβερνήτης του Μέιν, μπορεί να είναι τέλη του 1990, έβγαινε και κάνει ένα μεγάλο συγγνώμη σε όλους αυτούς τους κατοίκους και είχαν φτιάξει και ένα μνημείο. Ένα μνημείο για αυτούς. Την ώρα που το έλεγε, ήταν το πολύ βροχερή μέρα και άσχημη, είχε ανοίξει ουρανός και μπαινε ήλιος μόνο εκεί. Και από τότε σταμάτησαν να εμφανίζονται και τα φαντάσματα. Μάλιστα. Αυτό ήταν το Μάλαγα. Ωραία. Σου είπα, θα πω γρήγορα. Δεν σε βλέπω να είσαι ενθουσιασμένη. Περιμένω και τις άλλες. Γιατί μου έχεις υποσχεθεί πολλές ιστορίες. Εγώ περιμένω. Τώρα θα πάω στο νησάκι νούμερο 2. Ναι. Λέγεται Swan Island. Αλήθεια. Ναι, το νησάκι των Κύκνων. Παρόλο που το νησάκι δεν είχε ποτέ κανένα κύκνο. Λογικό. Ήταν όμως ένα εκπληκτικό νησί για εξερεύνηση, βουτιές και καταδύσεις. Θα το λαγωνίσει. Ναι. Και ακόμα συνεχίζει να είναι αυτό το νησάκι. Σου λέω είναι νησάκια που πηγαίνουν συνέχεια κόσμος. Είναι πολύ γνωστά τουριστικά φέρετρα και θα καταλάβεις στο τέλος πόσο γνωστά είναι από το τελευταίο νησί που θα πω. Το πρόβλημα λοιπόν των ανθρώπων που πηγαίνουν σε αυτό το νησάκι όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν μόνο ένα. Να ρωτήσω κάτι. Sorry που σε διακόπτω. Είναι και το δέπι. Έχει σχέση με έναν από τους Kennedy κάτι? Όχι. Α, εντάξει, οκ. Okay. Είναι αυτό με τους Kennedy. Είναι ένα νησάκι με μια πολύ περίεργη ιστορία που ήθελα να την κάνω βίντεο και είναι podcast κάποια στιγμή. Τέλος πάντων, συνέχιση. Σε αυτό λοιπόν το εκπληκτικό νησάκι, πάρα πολλοί άνθρωποι πάρα πολλά χρόνια συναντούσαν ένα κορίτσι στο δρόμο που ήθελε να τους οδηγήσει προς έναν δρόμο που θα έφτανε κάποια στιγμή στα νεκροταφεία. Άλλες φορές κλαίγοντας, άλλες φορές ζητούσε τη βοήθειά τους. Οι πιο πολλοί άνθρωποι που το είδαν αυτό το κορίτσι προσπάθησαν να το βοηθήσουν και να πάνε μαζί του. Mm-hmm. Στην πορεία όμως, σε κάποια κλάσματα δευτερολέπτου, αυτό το κορίτσι χανότανε. Και δεν μπόρεσε κανείς να φτάσει μαζί του και να το βοηθήσει ποτέ. Χρόνια μετά που μαζεύτηκαν οι ιστορίες των ανθρώπων, κατέληξαν ότι αυτό το κοριτσάκι ήταν εφαμένο εκεί στο νεκροταφείο. Mm. Βλέπανε απλά το φαντασμά του και μάλλον το κοριτσάκι προσπαθούσε να τους δείξει κάτι εκεί. Απλά κανείς δεν έφτασε για να τη βοηθήσει. Έλα. Τι έλα, Μαρή, που συγκλονίστηκες. Ένα φάντασμα να σου δείχνει πάμε στην νεκροταφεία. Εγώ θα πήγαινα καταρχάς. Να. Και δεύτερον, κάτι θέλει να πει. Δηλαδή. Φαντάσματα συσταγωγικά ανθρώπων βλέπουμε μόνο όταν έχουν χάσει τη ζωή τους με πολύ τραγικό τρόπο ή όταν κάτι. Κανείς όμως ποτέ δεν έμαθε ποια ήταν αυτή η ιστορία. Γενικά σε αυτά τα νησάκια που θα πούμε σήμερα δεν θα μάθουμε ποτέ γιατί. Mm. Ή πώς άρχισαν, πώς κατέληξαν. Υπάρχουν όμως άπειρες ιστορίες για όλα αυτά. Όπως αντιλαμβάνεσαι λοιπόν, για όλα αυτά τα νησάκια που θα συζητήσουμε θα μιλήσουμε για διάφορες παραφυσικές δραστηριότητες. Ναι. Άλλωστε, οι πρώτοι κάτοικοι σε όλα αυτά τα νησάκια ήταν οι Ιθαγενείς, οι οποίοι είχαν διάφορες άλλες ιεροτελεστίες και καλούσαν πνεύματα. Και στην πορεία όσο διάβαζα, έμαθα ότι και η κάθε μικρή πόλη του Μέιν έχει να πει και μια ιστορία και ένα φάντασμα. Φαντάσου τι γίνεται εκεί από δραστηριότητα. Χαμός. Και έχει εκδοθεί και ένα βιβλίο που αφορά αυτά τα στοιχειωμένα νησάκια και όλη τη λαογραφία για τα φαντάσματα της περιοχής. Mm-hmm. Με σε βλέπω ενθουσιασμένη. Όχι, αυτά μου αρέσουν. Γιατί τώρα θα πάω στο νησάκι 3. Όταν λες 3. Στο τρίτο νησάκι. Α! Είναι το Outer Heron Island. Θα μπορούσα να εννοούσαμε ότι είναι το ηρωικό νησί. Α, οκ. Okay. Ναι, όχι όμως. Αντιλήφθηκα στην πορεία από αυτή την ιστορία ότι αυτά τα νησάκια, ίσως λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, που ήταν πάρα πολύ στην άκρη, είχαν μεγάλη επισκεψιμότητα από τους παλαιότερους πειρατές. Γιατί θεωρούσαν και αυτοί ότι όταν είναι εκεί, δεν μπορούν να τους φτάσουν εύκολα. Δεν μπορούν να τους βρούνε, ναι. Δεν μπορούν να τους σκοτώσουν, δεν μπορούν να φτάσουν άλλοι πειρατές, δεν μπορούν να χάσουν τη λία τους. Mm-hmm. Τίποτα από αυτά. Αυτό το νησάκι, όσοι ασχολούνται με τα παραφυσικά και τα ενεργειακά θέματα, το θεωρούσαν από την αρχή ενεργειακό κέντρο. Μάλιστα, είχαν βγάλει φωτογραφίες και είχαν μετρήσει και με μηχανήματα, τώρα τελευταία, την δραστηριότητα εκείνης της περιοχής από άποψη ενέργειας. Ηλεκτρομαγνητικά. Και είναι στην υψηλότερη δραστηριότητα όλων των ΗΠΑ. Αλήθεια. Να πάμε. Είναι και τα Cousins Island. Ναι. Υπάρχει και μία φωτογραφία που υπάρχει και στο διαδίκτυο που δείχνει έναν κυνηγό θησαυρού, γιατί πάρα πολλοί κυνηγοί θησαυρών πήγαιναν σε αυτά τα νησάκια, εφόσον θεωρούσαν πως εκεί έχουν κρυμμένους θησαυρούς. Γιατί πήγαιναν πειρατές. Ναι, ναι. Ή αυτό το είπα προηγουμένως. Mm-hmm. Έχω δώσει όλες τις πληροφορίες. Mm-hmm. Όπου σε αυτή τη φωτογραφία απεικονίζεται ένας κυνηγός θησαυρού μπροστά από μία σπηλιά και περιμένει να μπει εκεί μέσα. Ακριβώς πίσω από αυτόν βλέπουμε τη μορφή ενός φαντάσματος. Θέλω να τη δω αυτή τη φωτογραφία. Και είναι από τις λίγες φορές που είναι ένα φάντασμα φαίνεται σε μια φωτογραφία. Μάλιστα λένε ότι το πνεύμα αυτό είναι ενός άλλου πειρατή. Και είναι γιατί μέσα στη σπηλιά
υπάρχει κρυμμένος ένας θησαυρός. Και άλλοι λένε φυσικά ότι μέσα σε αυτή τη σπηλιά, ο σκελετός που υπάρχει θαμμένος και δεν τον έχει βρει κανείς ακόμη, φοράει ένα σμαραγδένιο δαχτυλίδι που δόθηκε στον Sir Francis Drake από τη Βασίλισσα Ελισάβετ την Πρώτη. Και παρόλο που φημολογείται πιανού είναι αυτός ο σκελετός, του δυσέγγονου του Drake ουσιαστικά, δεν το έχουν βρει ποτέ, γιατί υποτίθεται ότι αυτός ο δυσέγγονος πνίγηκε σε ένα ταξίδι του προς το Maine και δεν βρέθηκε ποτέ. Και λένε ότι αυτός ο δυσέγγονος μάλλον είχε μπλέξει και αυτός με τους θησαυρούς, κάποιος τον σκότωσε και τον έχει θάψει εκεί. Και υπάρχει πάντα ένας πειρατής ο οποίος φυλάσσει τον τάφο του. Και ταυτόχρονα για το ίδιο νησί υπάρχουν οι μαρτυρίες από πολλούς διαφορετικούς άνδρες, επίσης κυνηγούς θησαυρών, ότι σε μια παραλία βλέπουν πάντα άτομα μαζεμένα γύρω από μια φωτιά και ακούνε τα μπούρλα που παίζουν. Έχουν προσπαθήσει να πλησιάσουν. Μην καταλαβαίνουν τι ακριβώς βλέπουν. Ναι. Και όταν φτάνουν πολύ κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, τα ταμπούρλα σταματάνε, οι άνθρωποι εξαφανίζονται και η φωτιά σβήνει. Τέλειο είναι αυτό. Άρα θεωρούμε όλοι ότι είναι μια παρέα φαντασμάτων που κάνουν πάρτι. Ναι. Οι ανθρώπων οι οποίοι καλούν ενέργειες, και όταν είναι άλλοι εκεί κοντά, εξαφανίζονται πάρα πολύ γρήγορα. Είναι τα πνεύματα των ηθαγενών, μπορεί. Μπορεί. Είχε ηθαγενείς. Ή μπορεί να είναι πειρατές που κάνανε πάρτι και πίνανε. Τι ωραίο. Και μόνο τώρα, εγώ ενθουσιάζομαι με αυτά. Και τώρα θα σε πάω στο τέταρτο νησάκι μου. Να με πάω στο νησάκι. Είναι πολλά θέλεις. Μικρά και ταιριάζουν. Ναι. Είναι το νησί Jewel. Το οποίο πήρε το όνομά του από τον George Jewel που αγόρασε το νησί το 1637. Ξενέρωτο. Δεν έχει ωραία ιστορία αυτό, ναι. Ο οποίος όμως ένα βράδυ μεθυσμένος πνίγηκε στο λιμάνι του νησιού και δεν το χάρηκε. Στο νησιό. Στο νησί του πνίγηκε. Στο νησί που αγόρασε. Δεν κάνω καημένο, εκεί ήταν. Κάρμα. Ήπιε, πνίγηκε. Το λες την καδεμιά. Ναι, το λες. Λίγο αργότερα, το νησάκι αυτό έγινε βάση για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Mm-hmm. Εκεί έκαναν διάφορα πειράματα. Όποτε έχει να κάνει με αυτόν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ναι. Πάντα έχει εκατομμύρια πειράματα. Και είχαν φτιάξει εκεί μια βάση και κάτι που το λέγανε Battery 202. Okay. Δεν ήταν μπαταρία, για να το προλάβω. Λεγότανε Battery 202. Χρόνια μετά τελείωσε και ο πόλεμος εκενώθηκε το νησί. 3 χρόνια μετά που είχαν εκενώσει το νησί, ένα κοριτσάκι, πολύ θαραλέο, η Μάργαρετ, πήγε να δει τι γινόταν εκεί. Πώς πήγε μόνη της? Με ένα κανό, το δίπλα νησάκι. Ναι, θα μου πεις 4.600 νησιά, ναι. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Εκεί λοιπόν βρήκε ένα τούνελ που είχαν φτιάξει. Mm-hmm. Όταν έφτασε έξω από το τούνελ, άκουσε άντρες μέσα να μιλάνε. Τους φώναξε και εκείνοι σταμάτησαν να μιλάνε. Έκανε ησυχία και μετά από λίγο ξανά άρχισαν να συζητάνε. Είχε όμως πολύ μεγάλη περιέργεια και μπήκε μέσα στο τούνελ να δει πού θα καταλήξει και να δει τι γίνεται εκεί μέσα. Όσο πιο βαθιά έφτανε, τόσο δεν έβρισκε κανέναν. Όταν βγήκε, ξανά άκουσε φωνές. Όσοι έχουν φτάσει μετά από τις μαρτυρίες της Μάργαρετ, όλοι ακούνε φωνές, βγαίνουν όλοι τρομαγμένοι μέσα από το τούνελ και ποτέ κανείς δεν είδε τίποτα. Υπάρχει όμως και μια ιστορία και για αυτό το νησί, εκτός από τις φωνές. Ναι. Για πειρατές. Ναι. Έβεσαι ήταν να ρωτιέσαι. Ναι. Γιατί λένε ότι αυτό το νησί είναι στοιχειωμένο από τα, από τα πνεύματα 7 πειρατών. 7, ε. Συγκεκριμένων. Γιατί? Γιατί σε αυτό το νησί προσάραξε η πειρατίνα Άνι Μπόνι μαζί με το επταμελές πληρωμά της. Υπήρχε πειρατίνα. Ναι, η Άνι Μπόνι. Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω πειρατίνα. Δεν υπάρχει. Βεβαίως. Δηλαδή είναι πολύ σπάνιο γυναίκα να είναι αλήθεια. Η Άνι Μπόνι. Ναι. Και πετυχαίνουν σε μια κακοκαιρία. Προσαράζουν τελικά στο νησί, κατεβάζουν το θησαυρό που κουβαλούσαν, το θάβουνε. Ήταν όμως ήδη έξαλλοι, κάτι μπορεί να τις κάνανε αυτοί οι 7 τύποι, γιατί έχω το καταλαβαίνω διαφορετικά, και τους σκότωσε για να μην ξέρει κανείς ποτέ που είναι ο θησαυρός. Και αυτή τι απέγινε? Έφυγε. Δεν μπορούσε να κουβαλήσει το θησαυρό μόνη της. Πήρε το καράβι της και έφυγε. Και γιατί τους σκότωσε, μωρέ? Όχι, δεν μ' αρέσει. Θέλεις τώρα να ρωτήσουμε την πειρατίνα γιατί? Κάτι θα τις κάνανε. Καλέσουμε το πνεύμα της. Κάτι θα τις κάνανε. Θα τους είδε ότι ήταν φυλάργυροι. Τους σκότωσε, μωρέ, τι κάτι τις κάνανε. Άμα ήταν φυλάργυροι και θέλουν το θησαυρό τους, τους σκότωσε, πάει. Έλα, μετά βγήκε άλλο πλήρωμα. Έτσι λοιπόν, θεωρούν ότι τα φαντάσματα που βλέπουν εκεί να τριγυρνάνε είναι αυτών των 7 άντρων, ναι, οι οποίοι προσπαθούν ακόμη να ξεθάψουν το θησαυρό. Ναι, σωστά. Και συνεχίζω στο πέμπτο νησάκι μου, γιατί μου χαλά στον ήρμο. Ναι. Και όλα μου τα νησάκια συνδέονται με ένα μαγικό τρόπο. Ναι. Είναι το νησάκι Μπούμ. 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 Αλήθεια. Έλα, έχω έρθει με πολλά κέφια σήμερα, παραδέξου το. Όπου εκεί. Τι υπάρχει και το έχει στοιχειώσει? Ένα φάντασμα. Ναι, δεν θα υπάρχει. Το φάντασμα αυτό κυρίως, γιατί έχω πολλά, κυρίως είναι της γυναίκας ενός φαροφύλακα, της Catherine Brights, γιατί αυτό το νησάκι έχει φάρο. Okay. Μένω με τη σμερογλάρο. Ένα βράδυ που ήρθε κακοκαιρία,
Ο σύζυγός της, ο φαροφύλακας, προσπάθησε να βγει να σώσει τη βάρκα τους, γιατί χτυπιόταν στα βράχια. Ναι. Δεν τα κατάφερε, πέθανε ο φαροφύλακας. Κατέβηκε αυτή να τον σώσει, να μην τον χτυπάνε τα βράχια, τον έσυρε πίσω στην ακτή. Μετά ξαναλέω, νεκρός ήταν. Δεν μπορούσε κανείς να πάει να τους βοηθήσει, προσπάθησε αυτή, τίποτα. Περάσανε μέρες, έσβησε το φως από το φάρο. Τα λέω γρήγορα. Όχι. Έσβησε το φως από το φάρο. Ανησύχησαν οι άλλοι που δεν ήταν το φως. Πήγανε μετά από 5 μέρες να δουν τι γίνεται. Μπορεί να το έσβησε και επίτηδες αυτή. Πήγανε μετά από 5 μέρες να δουν τι γίνεται. Νεκρός ο άλλος, η μήτρελη αυτή. Την πήγανε στο νοσοκομείο, 3 εβδομάδες έζησε. Πέθανε μέσα στο νοσοκομείο. Από τι πέθανε? Από τη στεναχώρια της. Γύρισε λοιπόν πίσω σαν φάντασμα στο νησί και κλαίει και θρυνεί για το χαμένο της σύζυγο. Πολύ συγκινήθηκα με αυτό. Από όλα όσα είπες, αυτό με συγκίνησε. Ε, την καημένη. Πώς την είπαμε? Catherine Brights. Έλα ρε εσύ. Σου είπα, μετά εγώ είμαι γλυκούλα, σου είπα ότι στη γλώσσα των Ιθαγενών το όνομα Boom σημαίνει τυχερό. Αλήθεια? Ναι, τυχερό νησί. Τι τυχερό? Έτσι νόμιζε και το 1710 ο καπετάνιος John Dean και το πλήρωμά του όταν ναυάγησαν σε αυτό το νησί. Ήταν χειμώνας με πάρα πολύ κρύο. Πειρατές πάλι. Ναι. Δεν είχαν ούτε νερό, ούτε φαγητό. Αυτός που πέθανε πρώτος από το πλήρωμά του ήταν ο μάγειρας. Τον αφήσαν όμως εκεί να αποσυνδεθεί, καθώς τρώγανε μύδια και γλάρους. Όσο περνούσαν οι μέρες, τα κρυοπαγήματα τους διέλεαν και τα χέρια και τα πόδια. Ο επόμενος που πέθανε ήταν ο ξυλουργός του πληρώματος. Ναι. Και αυτόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, τον έσφαξαν και τον έφαγαν για να μπορέσουν να επιζήσουν. Επέζησαν εκεί όλο το πλήρωμα 23 μέρες, μέχρι να πάνε και να τους διασώσουν. Τους διέσωσαν τελικά. Ναι. Αλλά ακόμα και τώρα, επειδή αυτό το νησί είναι κατοικήσιμο και έχει εργάτες και γίνονται εργασίες και έχει και κόσμο, όσοι εργάζονται σε αυτό το νησί λένε ότι νιώθουν πάντα κάποιος που τους παρακολουθεί. Και βλέπουν φαντάσματα πολύ αδυνατισμένα να περπατούν στο νησί και θεωρούν πως είναι τα δύο φαντάσματα του μάγειρα και του ξυλουργού, οι οποίοι θέλουν να βρουν τη δικαίωσή τους από τους κανίβαλους. Όχι, όχι, τη Κάθριν ήταν πιο ωραία. Το πιο περίεργο όμως που βλέπουν σε αυτό το νησί. Ακόμα πιο περίεργο. Ναι. Μόνο οι εξωγήινοι λείπουν από εδώ. Είναι μια φωτιά φάντασμα. Τι εννοείς? Μια φωτιά που ανάβει μόνη της, έρχεται πολλές φορές κοντά στους ντόπιους που είναι εκεί. Ναι. Μπορεί να περάσει από μέσα τους και δεν τους αφήνει ούτε ένα έγκαυμα. Απλά τους τρομοκρατεί. Σαν τα χαμοδράκια. Βέβαια. Ναι. Οι ηθαγενείς αυτού του νησιού που ζούσαν εκεί και μόνο σε αυτό το νησί, μαζεύονταν και άλλοι από τα γύρω νησιά. Ανάβανε φωτιές και κάνανε ιερές προσφορές στους δικούς τους θεούς. Είναι τύπου μια θεότητα της φωτιάς αυτό, ναι, ναι. Ή τη λατρεύανε σαν θεότητα. Μπορεί να είναι κάποια οντότητα που εμφανίζεται σαν φωτιά, αλλά να είναι... Ναι. Ναι. Τι ωραίο. Είπες που ήταν το πιο εντυπωσιακό στο Boom Island. Και ίσως γι' αυτό ήταν και τυχερό νησί. Γιατί εκεί κάνανε τις ιεροτελεστίες τους. Τα τελετουργικά τους. Ναι. Και φτάνω στο τελευταίο μου νησί. Στο πιο γνωστό από όλα. Ναι. Το Long Island. Το γνωστό Long Island. Ναι ρε φίλε, είναι δίπλα. Δεν το ακουστά το έχω. Το οποίο Long Island, όσο έψαχνα, έχει διάφορες τραγικές ιστορίες και πρόσφατες. Ναι, ναι, και εγκλήματα έχει. Αλλά ναι. Δεν θα τις αναφέρω σήμερα, δεν μας αφορά, είναι για του χρόνου. Ναι. Φέτος... Είναι στην ύλη για του χρόνου, λέει. Φέτος θα σου πω για την παραφυσική δραστηριότητά του. Είπαμε, είναι πασίγνωστο τουριστικό θέρετρο. Ναι. Υπάρχουν πολλά φαντάσματα εκεί, σε πολλές περιοχές. Φαντάσου, υπάρχει και ένα ίδρυμα και ένα μουσείο που ασχολείται μόνο με παραφυσικές δραστηριότητες στο Long Island. Να μια ωραία δουλειά. Να δουλεύεις σε ένα τέτοιο μουσείο. Ορίστε. Ναι. Μπορούμε να πάμε να μείνουμε στο Cousins Island και να δουλεύουμε στο Long Island. Ναι. Θα πηγαίνουμε με το κανό τσουπουτσουπουτσου. Μια χαρά. Και θα δουλεύουμε στο μουσείο. Σήμερα λοιπόν, γιατί με αυτό θα κλείσω, θα σου πω για το πνεύμα που υπάρχει στο Long Island τη πριγκίπισσα του Σκαγουάντα. Δεν μπόρεσε να το πει χωρίς να γελάσει. Πες την αλήθεια. Παιδιά. Έχω προσπαθήσει... Μόνοι σου τα λες, μόνοι σου γελάς. Έχω προσπαθήσει από το σπίτι που το έγραφα να λέω το όνομά της χωρίς να γελάω. Του Σκαουάντα. Ναι. Ναι. Ήταν μια ηθαγενής πριγκίπισσα το 1600. Ναι. Η πριγκίπισσα μας λοιπόν, η Του Σκαουάντα, ήταν σε μια λίμνη γιατί εκεί στο Long Island είναι η λίμνη που συζητάμε, είναι η πιο βαθιά λίμνη στο Long Island. Παλιά τη λέγανε ότι είναι χωρίς πάτο. Λέγανε οι ντόπιοι. Είναι τόσο βαθιά. Ναι. Εκεί λοιπόν η πριγκίπισσά μας, όπως ήταν στη λίμνη, είδε στην απέναντι πλευρά της λίμνης ένα κατάξανθο νεαρό αγόρι και το ερωτεύτηκε. Ήταν ο ξυλοκόπος Χιου Πρίτσολ. Α, υπήρχε αυτός, δεν ήταν φάντασμα. Και αυτή ζούσε το 1600. Ναι. Ήταν Άγγλος άπικος και τον ερωτεύτηκε τρελά.
Και αυτός την ερωτεύτηκε τρελά. Όπως αντιλαμβάνεσαι όμως, ο πατέρας της δεν θα την άφηνε ποτέ να είναι μαζί με κάποιον εκτός της φυλής τους. Ναι. Για τα επόμενα 7 χρόνια, εκείνη του έγραφε ερωτικά γράμματα σε κομμάτια φλοιού και τα έσπρωχνε μέσα στη λίμνη για να περάσουν απέναντι σε αυτόν. Δεν της απάντησε ποτέ. Γιατί? Δεν το ξέρω αυτό. Τότε απελπισμένη, μετά από 7 χρόνια, βούτυξε στη λίμνη και πνίγηκε. Υπάρχει βέβαια η ιστορία ενδιάμεσα που λέει ότι δεν πνίγηκε. Δεν ξέρω πώς το έκανε. Λέει ότι έβγαλε ουρά, βούτυξε μέσα, μαχαίρωσε τον εαυτό της και από τότε ζει μέσα στη λίμνη. Γίνεται η κυρά της λίμνης. Ναι, κατάλαβα. Το πτώμα της, όπως είπα, δεν βρέθηκε ποτέ. Από τότε μέχρι τώρα έχουν γίνει άπειροι πνιγμοί μέσα αυτή τη λίμνη και είναι κυρίως ανδρών. Κυρίως ανδρών, ναι. Και αυτό γιατί? Γιατί το πνεύμα της... Γιατί η πριγκίπισσά μας ψάχνει να βρει τον ερωτά της. Ναι. Και προσπαθεί να τον πάρει μαζί της στον υδάτινο τάφο της. Μιλάμε για πάνω από 160 πνιγμούς από το 1900 μέχρι το 1970. Αλήθεια. Μόνο αυτή που έχουμε μετρήσει. Και λένε πως ακόμα κάθε χρόνο πνίγει και από ένα νεαρό άντρα. Γιατί δεν θέλει να είναι μόνη της. Έλα ρε. Έτσι λοιπόν, εγώ και η πριγκίπισσά μου κλείνουμε τη φετινή μας χρονιά. Έχετε φάει όλους τους άντρες της περιοχής και τώρα ίσια ίσια κλείνουμε αυτή τη σεζόν. Ναι, της απαντούσε. 7 χρόνια έστελνε καρυδότσουφλα. Θα σου πω, αυτή η συγκεκριμένη τελευταία ιστορία μοιάζει πιο πολύ σαν θρύλος, ρε παιδί μου, γιατί παρόμοιες ιστορίες έχουμε στις λαογραφίες πολλών λαών. Υπήρξε όμως το 1600 η πριγκίπισσα, υπήρξε και ο νερός ξυλοκόπος. Το ξέρουμε αυτό για σίγουρα. Βεβαίως, είχα τα στοιχεία σου, λέω, είναι η πριγκίπισσα του Σκαουάντα, μην τα ξαναλέω. Με έχουν βγει selfie δίπλα στη Λίμπη, λέει. Η πριγκίπισσα με τον Τζον, πώς τον είπαμε, αυτόν. Μπρίστολ. Ναι, σε πολλούς λαούς υπάρχουν τέτοιες παρόμοιες ιστορίες και πάντα, όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο ή στο προηγούμενο podcast, το στοιχείο του νερού συνδέεται με τη θηλυκή ενέργεια. Δεν είναι τυχαίο. Γι' αυτό λοιπόν η πριγκίπισσά μου είναι εκεί στη λίμνη, ψάχνω να ρωτά τη. Γοργόνα τύπου. Ναι. Και η πριγκίπισσα και η γοργόνα. Όχι, ρε φίλε. Αυτή είναι το avatar μας των δύο μαζί. Ορίστε. Και η πριγκίπισσα και η γοργόνα ταυτόχρονα. Είδες. Έλα, ρε φίλε. Για όσους δεν ξέρετε, η ξαδέρφη είναι πριγκίπισσα και εγώ είμαι γοργόνα. Τα έχουμε πει αυτά. Εξού και οι κούπες μας. Κορώνα, γοργονοουρά. Μπράβο. Όχι. Όχι, μπράβο. Εμένα μου έχει μείνει η Κάθριν. Πάρα πολύ. Εμένα μου άρεσαν όλα πάρα πολύ. Γι' αυτό σου είπα και τα 6 νησάκια μου. Θα μπορούσες, ρε παιδί μου, να γράψεις ένα διήγημα, εσύ άνετα. Εγώ άνετα. Σαν συγγραφέας, για το κάθε νησάκι. Δεν θα ήταν τέλειο. Φαντάζομαι ότι θα έχει γίνει κάτι παρόμοιο, αλλά δεν είναι πολύ ωραία ιδέα. Είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Αγιάλισε το μάτι της, παιδιά. Τέτοιες ιδέες είναι πάρα πολύ ωραίες. Σκέψου το λίγο. I'll do it. Και επειδή. Μην πας μέχρι το main, ρε παιδί μου, το main είναι μακριά. Κάνε κάτι τέτοιο για ελληνικά νησάκια. Φαντάζομαι έχει γίνει και αυτό. Επίσης, να σου θυμίσω ότι έχω φίλο συγγραφέα που γράφει με τα φυσικά και διάφορα νησάκια αυτή τη χώρα. Τα έχω διαβάσει. Έτσι. Είναι για το φίλο μου τον Μάριο Δημητριάδη. Ναι. Που έχει γράψει. Συγγραφέα του φανταστικού. Ναι. Που τα έλεγε τόσο ωραία που νομίζει πραγματικά ότι συμβαίνουν. Και λες, πού είναι αυτό το νησί, να μην πάω. Ναι. Πολύ ωραία γράφει ο Μάριο, αλλά και εσύ γράφει εξής ωραία. Γράψε κάτι. Ένα διήγημα. Θα γράψω. Για αυτά τα νησάκια και για οποιαδήποτε νησάκια. Challenge accepted. Λοιπόν. Εγώ σε άφησα τώρα και εγώ και η πριγκίπισσά μου, έτσι. Ναι. Ωραία. Την αγάπησα. Και εγώ. Την Κάθριν πιο πολύ. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί νομίζω ότι πέθανε από τον καημό της, από τον πόνο. Συμφωνώ. Και καλά καημένη... η πριγκίπισσά μου. Πριγκίπισσα γοργό. Αφού ήταν τα νησάκια μου. Ωραία. Για πες τώρα, κυρία μου, τις διακοπές σου. Εσύ λοιπόν μας πήγες στα παραφυσικά. Γοργόνες, νεράιδες, πριγκίπισσες. Φαντάσματα, φωτιές, πειρατές. Θα σε προσγειώσω στην πραγματικότητα πολύ άσχημα μου. Ωραία. Δηλαδή, έχω δολοφονία, έχω άσχημα πράγματα να πω. Άσχημες ημέρες. Να σου πω κάτι. Σχεδόν δεν θέλω. Γιατί ήταν τόσο ωραία αυτά που είπες, που μεταξιδεύσανε κάπου αλλού, σε μια άλλη εποχή, σε μια άλλη. Και τώρα εγώ θα σου μιλήσω για κάτι πολύ. Δεν πειράζει. Σκληρό. Έτσι οι ακροατές μας θα μπουν στην ιστορία της ζωής μου. Ότι εγώ ονειροβατώ και εσύ με κάνεις ένα βουπ. Ανάποδα γίνεται στην πραγματικότητα, μην τρελαίνεσαι. Εγώ συνήθως ονειροβατώ και εσύ με προσγειώνεις. Μην. Και δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Αλλά καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας ότι σου είχα πει ότι εσύ θα διαλέξεις που θα είμαστε σήμερα. Διάλεξες εσύ. Διάλεξε, εγώ είπα διακοπές. Σαν τη δημοκρατία δεν έχει. Και μετά δεν μπορούσα να αποφασίσω ποια ιστορία να πω. Είχα ξεκινήσει μια. Ενδιάμεσα, θα πω τώρα στους ακροατές μας, ενδιάμεσα μου έστειλε μήνυμα στο Messenger. Έλα, θα κάνω αυτή την ιστορία. Εμένα ούτε που με νοιάζε. Μου έστειλε μετά, θα κάνω αυτή την ιστορία. Επίσης δεν με νοιάζε. Πού να ξέρει αυτή ότι εγώ έχω κάνει τα νησάκια. Γιατί λέω, ρε παιδί μου, πόσες ιστορίες για διακοπές.
Αλλά είδες πως το αντιληφθήκαμε διαφορετικά, ναι, εγώ και εσύ. Για πάμε. Και ακριβώς επειδή είναι ένα δύσκολο θέμα και θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι έκανα την έρευνα και έγραψα το κείμενο πριν συμβούν όλα αυτά. Στην ΚΟ. Στην ΚΟ. Ναι, δεν θέλω να πω παραπάνω λεπτομέρειες. Γιατί από τη μέρα που άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της ιστορίας της ΚΟ, εμείς μιλήσαμε μεταξύ μας και μου είπες ότι η ιστορία σου κάπως... Ναι, έχει κάποια κοινά. Και είπαμε ότι δεν πειράζει, εμείς θα την πούμε, γιατί ναι, ξεκινήσαμε νωρίτερα, ναι, από αυτό την έρευνά μας. Ναι. Και εδώ κάπου να πούμε, γιατί νομίζω έχω πολλά επεισόδια που δεν το έχω πει, πάντα εγώ τα λέω αυτά, ότι προφανώς και έχουμε άποψη, προφανώς mm-hmm. και κοιτάμε και ξέρουμε τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας και στη χώρα μας. Δεν μας ξέρετε, οπότε, θα το πω όμως, δεν μας ξέρετε διαζώσεις, άσχετα μας καταλαβαίνετε μετά από τόσο καιρό. Μας πληγώνουν πάρα πολύ και τις δύο. Όλα θα συμβαίνουν. Απλά αποφασίζουμε, έχουμε αποφασίσει πολύ δημοκρατικά, ότι σε αυτά μας τα επεισόδια, σε ό,τι κάνουμε οι δυο μας, δεν θα αναφερόμαστε σε αυτά. Ναι, ναι. Απλά θέλω να ξεκαθαρίσω, γιατί μπορεί να χτυπήσει κάποιος έτσι, κάποιος να τους τσούξει, να τους πειράξει, ότι έκανα την έρευνα πριν. Ναι. Και αποφάσισα να κάνω το συγκεκριμένο θέμα για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο που θα πω στο τέλος της ιστορίας μου. Και να μου το θυμίσω, να το ξεχάσω. Βέβαια. Εντάξει. Βεβαίως. Λοιπόν. Είναι μια ιστορία που είμαι σίγουρη ότι όλοι όσοι ασχολούνται με το true crime την ξέρουν. Και στο στείλα και λέω, θα την ξέρει. Δεν την ήξερες. Γιατί τι είπες στην αρχή της πρότασης, όσοι ασχολούνται με το, ναι, true crime. Ναι, εσύ είσαι καινούρια, ναι, σε αυτό το... Καινούρια δεν είσαι, αλλά τέλος πάντων. Και θα σου μιλήσω για την εξαφάνιση της Natalie Holloway. Μιλάμε για διακοπές και θα σου μιλήσω για μια κοπέλα που πήγε διακοπές με τους συμμαθητές της. Τύπου πενταήμερη, ωραία. Ναι. Η Natalie Holloway, λοιπόν, γεννήθηκε στις 21 Οκτωβρίου του 1986, στο Μισισιπί. Και οι γονείς της ήταν ο Dave και η Beth Holloway. Ήταν πραγματικά ένα πολύ όμορφο κορίτσι, πολύ δραστήριο και πάρα πολύ έξυπνο. Φαντάζομαι ότι έπαιρνε συνέχεια υποτροφίες. Και ήταν από τις καλύτερες μαθήτρες, πάντα. Όταν ήταν 7 χρονών, οι γονείς της χώρισαν και μετά από 7 χρόνια, όταν αυτή ήταν 14, η μητέρα της ξαναπαντρεύτηκε. Μετακόμισαν στο Birmingham της Αλαμπάμα. Ωραία. Και ζούσαν εκεί με τον πατριό της, η μητέρα της και ο αδερφός της. Ήταν πάρα πολύ ευκατάστατη οικονομικά και είχαν την οικονομική δυνατότητα να πηγαίνει σε ένα από τα καλύτερα σχολεία που υπήρχαν εκεί. Μέχρι εδώ όλα σούπερ. Μέχρι εδώ όλα πάνε ρολόι. Πήγαινε λοιπόν στο Mountain Brook High School της Αλαμπάμα. Ήθελε, λέει, να ακολουθήσει σπουδές ιατρικής. Της άρεσε πάρα πολύ. Δεν πρόλαβε όμως. Θα σου το πω από τώρα. Το φαντάζομαι πως ήταν σε πενταήμερη. Ναι. Στο... Πήγε, οπότε φαντάζομαι. Το 2005, λοιπόν, όταν η Natalie ήταν 18 χρονών και αποφύτησε από το Λύκειο, αυτή και άλλοι 124 συμμαθητές της και 7 συνοδοί πήγαν ένα ταξίδι στην Αρούμπα. Είναι κάπου έξω από τη Βενεζουέλα. Στα ανοιχτά της Βενεζουέλα, φαντάζω. Πάρτο. Δηλαδή από την ίδια μεριά που είσαι κι εσύ, αλλά πιο ωραία. Κάτω. Ωραία. Από ό,τι κατάλαβα, είχαν σκοπό να μείνουν 4 βράδια. Και αυτή η εκδρομή δεν είναι όπως είναι οι δικές μας πενταήμερες που τις διοργανώνει το σχολείο. Την διοργάνωσαν ιδιωτικά. Okay. Καμία σχέση με το σχολείο. Απλά οι συνοδοί φαντάζομαι ότι ήταν γονείς. Δεν ξέρω αν ήταν καθηγητές. Στις 26 Μαΐου, λοιπόν, του 2005, η μητέρα της Natalie την αφήνει σε ένα σπίτι μιας φίλης της, mm-hmm. γιατί θα τους έπαιρνε ο πατέρας και θα τους πηγαίνανε, ο πατέρας της άλλης κοπέλας της φίλης, στο λιμάνι. Στο αεροδρόμιο. Α, στο αεροδρόμιο. Ναι, για να πάρουν το αεροπλάνο. Παίρνουν το αεροπλάνο κανονικά και φτάνουν στο διεθνές αεροδρόμιο Queen Beatrix της Αρούμπα. Ωραία. Στις 26 Μαΐου. Θα έμεναν σε ένα ξενοδοχείο στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού, στο Holiday Inn. Ένα πάρα πολύ πλούσιο ξενοδοχείο, δηλαδή. Όχι πλούσιο, όπως το λένε. Πολυτελές, τέλος πάντων. Για το τι ακριβώς έγινε τις επόμενες μέρες, νομίζω ότι όλοι έχουμε πάρει μια ιδέα. Έχεις πάει πενταήμερη. Πού έχεις πάει πενταήμερη? Στη Ρόδο. Και εγώ στη Ρόδο. Ήταν, νομίζω, την εποχή μας όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης, ναι, πήγαιναν στη Ρόδο. Τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη πηγαίναμε στη Ρόδο. Ναι. Πολύ ωραία είχαμε περάσει. Συμφωνώ. Εμείς όταν πήγαμε στη Ρόδο, ναι, έκανα απεργία εκείνες τις μέρες οι αεροπορικές. Αλήθεια. Οπότε καθίσαμε και 2 μέρες παραπάνω. Ήταν όχι, πάρα πολύ ωραία. Φίλε. Ω, ναι. Αλήθεια. Μπράβο σε αεροπορικές. Ναι. Εμείς πήγαμε στη Ρόδο. Θυμάμαι πάρα πολύ λίγα πράγματα. Όχι γιατί έπινα. Γιατί έτυχε η συγκυρία. Όχι ότι πίνω ποτέ, δεν θα γελάσουμε, με κοιτάς και γελάς. Αλλά έτυχε η συγκυρία να παίρνω χάπια και να μην μπορώ να πιω και τέλος πάντων. Ήμουν αυτή που μάζευε τις υπόλοιπες. Εξαιρετικά. Καταλαβαίνεις.
Φαντάσου λοιπόν ότι περάσανε 4 μέρες που ήταν 18χρονα να πίνουν ευκατάστατα 18χρονα. Να λεντάνε. Να παίζουν στο καζίνο, μιλάμε για τρελές καταστάσεις. Γιατί όμως, γιατί στην Αμερική το όριο ηλικίας για το αλκοόλ είναι τα 21, ναι, ενώ στην Αρούμπα είναι τα 18. Μια χαρά στην Αρούμπα. Μπορείς να καταλάβεις τώρα τι ακριβώς κάνανε. Και μάλιστα λέει ότι οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου ανακοίνωσαν στους συνοδούς ότι την επόμενη χρονιά δεν θα ήταν ευπρόσδεκτοι. Φαντάζεσαι τι κάνανε. Λοιπόν. Παρακαλείστε να μην ξαναπατήσετε. Ευχαριστούμε. Δεν θέλουμε ούτε να σας ξαναδούμε. Συγκεκριμένα λοιπόν η Νάταλη λένε οι φίλες της ότι έπινε πάρα πολύ. Ενώ δεν έπινε ποτέ στη ζωή της πριν από αυτό. Αφού δεν επιτρεπότανε. Ναι. Έπινε λέει από το πρωί μέχρι το βράδυ που την έπαιρνε ύπνος για να ξυπνήσει το πρωί και για πρωινό έπινε βότκα. Χαρούμενη η Νάταλη. Δεν θα την κρίνουμε γιατί είναι το θύμα μας. Εγώ είπα, χαρούμενη να ήταν. Χαρούμενη, ναι. Μέχρι εκείνη τη φάση, και ξέρεις, είναι και λίγο παρηγοριά, ρε παιδί μου, ότι μέχρι να τη συμβούν όλα αυτά που τη συνέβησαν, περνούσε καλά και ήταν ευτυχισμένη. Ωραία. Η μητέρα της φυσικά λέει ότι η Νάταλη ήταν ένα παιδί που ποτέ δεν έπινε αλκοόλ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Εκεί έπινε. Αργότερα η μητέρα της μάλιστα είπε ότι η Νάταλη μπορεί να ήταν πάρα πολύ έξυπνη, ευφυής, αλλά ήταν ταυτόχρονα πάρα πολύ αφελής. Και ότι μπορούσε να παρασυρθεί πάρα πολύ εύκολα από τις παρέες. Στη συγκεκριμένη εκδρομή δεν ήταν λίγο υποχρεωτικό να πηγαίνουν όλα τα παιδιά κάπου. Εμείς μας πηγαίναν όλες μαζί κάπου. Ναι. Δεν επιτρέπονταν να πας κάπου μόνος σου. Αλλά εκεί έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε. Και έτσι λοιπόν, στις 29 Μαΐου, μια μέρα πριν φύγουν. Πριν γυρίσουν πίσω, η Νάταλη πήγε σε ένα καζίνο που ήταν δίπλα από το ξενοδοχείο. Ωραία. Και εκεί οι κάμερες ασφαλείας την δείχνουν να κάθεται σε ένα τραπέζι τύπου blackjack, ας πούμε, δίπλα σε ένα νεαρό άνδρα. Την ίδια ημέρα, λίγο αργότερα, το βράδυ βασικά, την είδα να βρίσκεται σε ένα πολύ κοντινό μπαρ που λεγότανε Carlos and Charlie's. Okay. Και εκεί οι κάμερες την δείχνουν να μιλάει με τον ίδιο νεαρό και αργότερα στις 12 το βράδυ να φεύγει μαζί του από το μπαρ. Γνωρίστηκαν, αρέστηκαν. Θα τα μάθεις όλα. Και αυτή ήταν και η τελευταία φορά που κάποιος είδε την Νάταλη ζωντανή. Την επόμενη μέρα λοιπόν είχαν όλοι οι μαθητές ραντεβού στο λόμπι του ξενοδοχείου για να πάρουν το λεωφορείο που θα τους πήγαινε στο αεροδρόμιο. Γιατί ήταν η μέρα που θα φεύγανε. 30 Μαΐου. Η Νάταλη δεν ήρθε ποτέ. Και έτσι οι μαθητές της ανέβηκαν στο δωμάτιό της για να δούνε τι συμβαίνει. Εκεί βρήκανε, στο δωμάτιο, τις βαλίτσες έτοιμες, πακεταρισμένες όλα, το διαβατήριό της, την ταυτότητά της, αλλά αυτή έλειπε. Τηλεφώνησαν στη μητέρα της, και όπως έχουμε πει πάντα, η μητέρα πάντα έχει ένστικτο. Και η μητέρα της κατευθείαν είπε κάτι τη συνέβη. Γιατί η Νάταλη, όσο και να είχε πιει, ήταν ένα πάρα πολύ υπεύθυνο παιδί και δεν αργούσε ποτέ. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή κάπου να είχε ξεχαστεί. Ταυτόχρονα, ακριβώς εκείνη την ώρα, αποφασίζει η μητέρα της να πάρει το ιδιωτικό αεροπλάνο που είχαν. Ευκατάστατη. Αυτή και ο βιολογικός της πατέρας και κάποιοι φίλοι από τη διάμαθη οικογενειακή, για να πάνε στην Αρούμπα να την ψάξουν. Στις 30 λοιπόν Μαΐου, αργά το βράδυ, φτάνει η μητέρα της Νάταλη στο ξενοδοχείο και αρχίζει και μιλάει με τους υπαλλήλους. Και τους λέει, ρε παιδί μου, ότι έχει εξαφανιστεί η κοπέλα. Οι μαθητές εντωμεταξύ φύγανε όλοι. Λογικό. Έπρεπε να γυρίσουν σπίτι τους. Ναι. Και από ό,τι έμαθα, έμεινε μόνο μία κοπέλα που έκανε πιο πολύ παρέα με την Νάταλη και να βοηθήσει τους γονείς της με τις έρευνες. Αφού μίλησε λοιπόν με τους υπεύθυνους του ξενοδοχείου, της είπαν ότι η Νάταλη είχε πάει στο καζίνο, την είδαν οι κάμερες εκεί, και είδαν το υλικό από τις κάμερες και συνειδητοποίησαν ότι ήταν ένας νεαρός που τον ήξεραν οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου και ήταν ο 18χρονος Γιώραν Βάντερσλουτ. Συνομήλικη. Ναι, συνομήλικη. Και έκανε η μητέρα της μόνη της έρευνα γιατί. Στην Αρούμπα υπάρχει αυτός ο κανόνας, ρε παιδί μου, ότι για 48 ώρες δεν θεωρείς εξαφανισμένος. Απλά ότι έφυγες. Ναι. Και πήγες στην αστυνομία, τους είπε ότι συμβαίνει και αυτό και αυτό. Την είδανε τελευταία στο καζίνο. Καμία σημασία. Δεν τις δώσανε. Τις είπαν ότι εμείς θα περιμένουμε 48 ώρες. Που οι πρώτες 48 ώρες στην εξαφάνιση κάποιου είναι οι πιο σημαντικές. Δεν ξέρω στην Ελλάδα πώς είναι. Νομίζω ότι κατευθείαν, αν υπάρχουν. Στοιχεία, ναι. Ναι. Κατευθείαν. Δηλώνεσαι σαν εξαφανισμένη. Ναι, 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 κατευθείαν. Και κατευθείαν, άμα σκεφτείς, βγαίνει το Amber Alert. Ναι. Κατευθείαν στέλνει το χαμόγελο του παιδιού μια ανακοίνωση. Ειδικά, άμα είναι για ανήλικα. Ναι, κατευθείαν. Ανήλικα, ναι. Α, να σου πω κάτι. Ναι. Με έχεις ψυχοπλακώσει, αρχίζω και αγχώνομαι. Ναι, καμία σχέση με τις νεράιδες. Λοιπόν. Και μάλιστα λέει, όταν πήγε στην αστυνομία, κάπως την ηρωνεύτηκαν. Και της είπαν ότι εντάξει, καλά τώρα. Όλα τα παιδιά που έρχονται εδώ πίνουν και μετά δεν ξέρουν τι κάνουν και μπορεί να είναι στο σπίτι κανενός και να κοιμάται, ας πούμε. Τραγικό. Οπότε η Μπέθ έκανε έρευνα μόνη της. Και άρχισε να ρωτάει και εκεί συνειδητοποίησε ότι. Της είπαν μάλλον κάποιοι ότι η κόρη σου πήγε και σε αυτό το μπαρ το βράδυ. Πήγε εκεί, βρήκε το υλικό και είδε ότι ήταν με τον ίδιο άντρα, τον Γιώραν Βάντερσλουτ. Και αποφάσισε να πάει στο σπίτι του. Ρώτησε εκεί, δεν ήταν και πολύ μεγάλη κοινότητα. Ναι, που μένει ο Γιώραν, να εδώ. Ναι, πέρα από τους τουρίστες δηλαδή, αυτοί που μέναν εκεί μόνιμα ήταν λίγοι. Πήγε εκεί, του χτυπάει την πόρτα,
Σηκώνεται αυτός, ανοίγει την πόρτα και του λέει, μήπως δείχνει τη φωτογραφία και λέει, μήπως ξέρεις την κοπέλα. Και λέει αυτός, όχι, δεν την ξέρω. Έχουν όμως αυτή το υλικό. Και λέει η μητέρα της, αφού λέει, σε είδαμε λέει από τις κάμερες ότι σου... Μέχρι χθες το βράδυ σου μαζί της. Ναι. Και πετάγονται τότε από μέσα, ήταν δύο φίλοι του εκείνη την ώρα μέσα στο σπίτι. Και πετάγεται ο ένας από τους δύο και λέει, όχι, όχι, λέει, αυτή είναι που ήμασταν χθες το βράδυ, λέει, δεν τη θυμάσαι. Mm-hmm. Και αρχίζει αυτός και λέει μια ιστορία ότι είχαν γνωριστεί με την κοπέλα στο καζίνο, είχαν μιλήσει και ότι τον είχε καλέσει, λέει, αυτή να πάει αργότερα στο Carlos & Charlie, στο μπαρ, για να περάσουν ένα βράδυ μαζί. Μάλιστα, αυτός λέει στην αρχή, είπε ότι δεν έχω πολύ όρεξη να πάω, γιατί Κυριακή βράδυ, λέει, δεν έχει πολύ κόσμο το συγκεκριμένο μαγαζί, τέλος πάντων, αλλά αποφάσισε τελικά να πάει. Μαζί με αυτόν πήγανε και οι δύο φίλοι που ήταν εκείνη την ώρα στο σπίτι, που ήταν ο Ντίπακ και ο Σατής Κάλπο. Δύο αδέρφια που ζούσαν στην Αρούμπα. Mm-hmm. Ωραία. Mm-hmm. Είπε... Καθόλου ωραία. Καθόλου ωραία. Ναι, καθόλου. Είναι όλο λάθος από την αρχή. Είναι όλο λάθος από την αρχή, ναι. Χόρευαν λοιπόν, είπαν, και έπιναν όλο το βράδυ, αλλά σύμφωνα με μάρτυρες, στις 12 η ώρα που έφυγαν από το μαγαζί, η Νάταλ ήταν πάρα πολύ μεθυσμένη. Δηλαδή με το ζόρι περπατούσε, που μπορεί να μην ήταν ακριβώς μεθυσμένη. Μπορεί να ναι, φαντάζομαι κι εγώ. Ναι. Τέλος πάντων, και εκεί αρχίζουν να μπερδεύονται οι μαρτυρίες των νεαρών. Αρχικά είπαν. Στη μαμά της ή στην αστυνομία. Αρχικά στη μαμά. Αρχικά είπαν ότι τα δύο αδέρφια πήραν το αυτοκίνητό τους και τον Γιώραν για να μεταφέρουν την κοπέλα στο ξενοδοχείο. Γιατί αυτή δεν ήταν σε θέση να πάει μόνη της. Και ότι πήγαν εκεί, μπροστά καθόταν τα δύο αδέρφια, ο Ντίπακ και ο Σατής, και στο πίσω κάθισμα, λέει, καθόταν ο Γιώραν μαζί με την κοπέλα. Στην αρχή λοιπόν είπαν στη μητέρα ότι την πήγαν στο ξενοδοχείο και ότι την άφησαν εκεί και ότι την άφησαν στην είσοδο του ξενοδοχείου και ότι την παρέλαβε ένας securitas, ας πούμε, και τη βοήθησε να πάει μέσα. Μέχρι εδώ είναι όλο λάθος, έχεις δίκιο. Βλέπω τον θυμό στο βλέμμα σου. Αλλά... Σε αυτό το επεισόδιο, ναι, αν ακούτε θορύβους από εδώ και μετά, είναι ή τα δάχτυλά μου που χτυπάω στο γραφείο, ή μπορεί το πόδι μου που το κουνάω ρυθμικά. Κανέβρετς. Μετά όμως, άλλαξαν πάλι την ιστορία. Γιατί? Συνειδητοποίησαν ότι δεν θα υπάρχει υλικό από τις κάμερες του ξενοδοχείου. Φυσικά. Ναι. Και άρχισαν να τα αλλάζουν και να λένε ότι τελικά μάλλον κι εμείς είχαμε πιει και δεν θυμόμαστε πάρα πολλά πράγματα. Και ότι αφήσαμε την κοπέλα σε μια παραλία. Φαντάσου ότι από το μπαρ που ήταν μέχρι το ξενοδοχείο ήταν μια απόσταση περίπου στα 6 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Ότι την αφήσαμε κάπου στη μέση της διαδρομής, σε μια παραλία που έχει έναν φάρο, γιατί λέει ήθελε να δει τους καρχαρίες. Που πόσο λογική μπορεί να έχει να θέλει να δει τους καρχαρίες σε μια παραλία στις 12 η ώρα το βράδυ, που δεν έχει τίποτα από αυτά λογική. Από εκεί τη ρίξανε να δεις. Είσαι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που πιστεύω κι εγώ. Μετά είπαν, πάλι άλλαξαν την ιστορία, και είπαν ότι τελικά δεν θυμόμαστε να έγινε ακριβώς έτσι, επειδή λέει η κοπέλα, η Νάταλη, φιλιόταν με τον Γιώραν. Και αποφασίσαμε, λέει, ότι μάλλον θέλουν να μείνουν λίγο μόνοι τους. Φύγαμε εμείς, έμεινε αυτός με την κοπέλα. Στην παραλία. Με τους καρχαρίες. Ναι. Ωραία. Αφού περάσαν λοιπόν οι 48 ώρες που είχε πει η αστυνομία της Αρούμπα ότι έπρεπε να περιμένουν, επιτέλους άρχισαν να ψάχνουν την κοπέλα. Καταλαβαίνεις ότι έχουν χάσει ήδη πάρα πολύ πολύτιμο χρόνο. Οι άνθρωποι, λέει, που έψαχναν για την κοπέλα ήταν εκατοντάδες και μάλιστα λέει ότι η κυβέρνηση της Αρούμπα είχε δώσει ρεπό, ήταν Δευτέρα πλέον, όχι Τρίτη νομίζω, σε πάρα πολλούς δημοσίους υπαλλήλους για να πάρουν μέρος στις έρευνες. Μπράβο στην κυβέρνηση της Αρούμπα. Μέχρι εδώ, μπράβο. Θέλω να σκεφτείς λιγάκι πόσο σημαντικό ήταν αυτό, αυτή η έρευνα. Γιατί η Αρούμπα, λέει, στην ουσία ζει από τον τουρισμό και 80% των τουριστών είναι από τις ΗΠΑ και κυρίως σχολεία που πηγαίνουν εκεί εκδρομές. Φαντάσου, ρε παιδί μου. Πώς ήταν η Ρόδος τότε. Τι θα χάνανε να μας σταματούσαν να πηγαίνουν τα σχολεία. Μιλάμε εκεί για από ένα τέτοιο έγκλημα. Εκατομμύρια. Mm-hmm. Έτσι. Στην έρευνα, λοιπόν, λέει, πήραν μέρος ελικόπτερα και σκυλιά της αστυνομίας, έψαξαν με θερμικές κάμερες, έψαξαν την παραλία, αυτά τα 5-6 χιλιόμετρα της παραλίας, και δεν βρήκαν φυσικά τίποτα. Το θέμα άρχισε να παίρνει τεράστια δημοσιότητα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ειδικά της Αμερικής, που μιλούσαν για μια 18χρονη αθώα κοπέλα που εξαφανίστηκε στην Αρούμπα κάτω από περίεργες συνθήκες. Η μητέρα της Νάταλη έδωσε πάρα πολλές συνεντεύξεις, ήταν εξοργισμένη και σε όλες έλεγε ακριβώς το ίδιο. Ότι ήταν σίγουρη ότι ο Γιώραν και τα δύο αδέρφια Κάλπο ξέραν παραπάνω πράγματα, ότι ήταν οι τελευταίοι που την είδαν. Φυσικά. Και ότι πρέπει να μιλήσουν. Και φαντάσου πόσο σημαντική υπόθεση ήταν αυτή που αναγκάστηκε να κάνει δηλώσεις ακόμα και εκπρόσωπος της Αμερικανικής κυβέρνησης. Και ζήτησαν από την αστυνομία της Αρούμπα να συλλάβουν τα αδέρφια Κάλπο και τον Γιώραν Βάντερσλουτ. Και έτσι λοιπόν στις 9 Ιουνίου του 2005, 10 ολόκληρες μέρες μετά την εξαφάνιση της κοπέλας, τους συνέλαβαν. Εκεί τι έκαναν στην κατάθεση. Είπαν κάτι άλλο. Είπαν κάτι άλλο. Και είπαν λοιπόν ότι πήγαν τον Γιώραν και την Νάταλη στην παραλία. Ωραία. Τους άφησαν εκεί. Ωραία. Και μετά. Πήγαν και πήραν τον Γιώραν. Είχε φύγει αυτή.
Όχι, ότι η κοπέλα. Είπε, παιδί μου, εκεί είπαν ότι η κοπέλα δεν ήταν τόσο χάλια. Άκου ναι. Τώρα. Ο Γιώρα λοιπόν είπε ότι εκεί στην παραλία έκαναν σεξ και ότι μετά την άφησε και έφυγε. Και όταν το ρώτησαν οι αστυνομικοί. Γιατί την άφησε. Γιατί την άφησε μόνη τη κοπέλα εκεί και είπε. Το ξέρω, ήταν βλακεία. Αυτή ήταν η απάντησή του. Το ξέρω, ήταν βλακεία. Αλλά είπε ότι και αυτό ήταν πάρα πολύ μεθυσμένο και ότι δεν σκεφτόταν πάρα πολύ καθαρά. Τα δύο αδέρφια κάλπο αφέθησαν ελεύθερα, καθώς δεν υπήρχαν στοιχεία για να τους κρατήσουν παραπάνω. Οι έρευνες συνεχίστηκαν και υπήρχαν όχι απλά εκατοντάδες, αλλά χιλιάδες μαρτυρίες και τηλεφωνήματα από κατοίκους της περιοχής που είπαν ότι είδαν μια κοπέλα που τις έμοιαζε, ότι άκουσαν φωνές στη συγκεκριμένη παραλία. Βγήκαν μετά, αυτό θέλω να το κρατήσεις στη μνήμη σου, βγήκαν κάποιοι ψαράδες από τη συγκεκριμένη παραλία και είπαν ότι είδαν δύο άντρες να παίρνουν μια βάρκα και να βγαίνουν στα ανοιχτά. Και είχαν, λέει, την εντύπωση ότι κάτι έριξαν στη θάλασσα. Δεν ακούγεται καθόλου ωραίο αυτό. Συνεχίζω. Ένας άλλος κύριος, λέει, βρήκε μια ταινία τύπου duct tape. Την ταινία την. Κολλητική. Ναι. Που είχε πάνω ξανθιές τρίχες. Το πήγαν στην αστυνομία, κάναν ανάλυση και τελικά δεν ήταν της Νάταλη. Ένας άλλος είπε ότι βρήκε το πτώμα της σταμένο σε μια ερημική κοντινή περιοχή. Ήταν σίγουρο ότι ήταν αυτινής, αλλά τελικά ήταν μια άλλη. Την έψαχνε κανείς την άλλη. Δεν ξέρω. Ήταν μια αγνοούμενη, λέει, αλλά από την Αρούμπα η κοπέλα. Επειδή όμως υπήρχαν πάρα πολλές θεωρίες, αλλά στην ουσία δεν υπήρχε κάτι χειροπιαστό. Δεν μπορούσαν να κρατήσουν τον Γιώραν άλλο. Και τον άφησαν ελεύθερο. Οι γονείς της Νάταλη εξοργίστηκαν. Πού είναι η Αγγελική όταν χρειαζόμαστε σε αυτή τη ζωή? Ναι, ρε φίλε. Ας κάσει εκείνη κολούλη. Θα του πει, μίλα μου, αγόρι μου. Εγώ σε καταλαβαίνω. Ναι. Και θέλει να το πρόβλημα. Φίλε, ναι. Το έκανα εικόνα τώρα. Ναι. Πες μου, Γιώραν. Οπότε θέλω να ακούσω εγώ τη δικιά σου μεριά τη ιστορία. Ναι, συνέντευξη μόνη του. Πω, τρελαίνομαι, γουστάρω, ναι. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, είχε πάρει τεράστια δημοσιότητα το θέμα, οι γονείς της τέλη Ιουλίου πήγαν σε ένα πάρα πολύ γνωστό σοου που θα το ξέρετε οι περισσότεροι, και εσύ ίσως το ξέρεις, τον Dr. Phil. Είναι πολύ ωραίο. Ναι. Καμιά φορά βλέπω το βράδυ αργά έτσι περίεργες αστείες ιστορίες και γελάω μόνο και λέω, κοίτα να δεις. Οι συνεργάτες της εκπομπής στην Αρούμπα είχαν ηχογραφήσει ένα από τα αδέρφια κάλπο, τον Deepak. Τον Σατής μάλλον, τον μεγαλύτερο, να λέει ότι εκείνο το βράδυ στην παραλία έκαναν σεξ με την κοπέλα και ο Γιώραν αλλά και ο ίδιος. Άρα καταραίει αυτό που είχαν πει πριν ότι τους αφήσαμε και φύγαμε. Καλά, δεν τους πιστέψαμε ποτέ αυτούς. Εννοείται. Αργότερα η αστυνομία της Αρούμπα αναγκάστηκε να κάνει δηλώσεις για το γεγονός και είπαν ότι το κομμάτι αυτό το ηχητικό που παίχτηκε στην εκπομπή είχε πειραχτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να φαίνεται ότι λέει ο Σατής ότι έκαναν σεξ με την κοπέλα εκείνο το βράδυ. Ενώ ο Σατής είχε πει ότι ήταν τόσο μεθυσμένη που θα μπορούσε ο καθένας να κάνει σεξ μαζί της. Mm-hmm. Βλακίες. Το είχε πει, είμαι σίγουρη. Και ήταν τώρα σαν μια ολόκληρη Αμερική να ήταν εξοργισμένη. Με την Αρούμπα. Με την Αρούμπα, με τους κατοίκους και την αστυνομία της Αρούμπα που δεν βοηθούσαν και δεν προχωρούσαν οι έρευνες για την έβρεση της κοπέλας. Και από την άλλη ήταν η αστυνομία της Αρούμπα που έλεγε ότι προσπαθούσε να αποδείξει ότι όντως κάνει δουλειά. Που δεν το ξέρουμε αυτό. Όπως καταλαβαίνεις, το θέμα πήρε ακόμα μεγαλύτερη δημοσιότητα μετά την εκπομπή του Dr. Phil. Τώρα όμως ο Γιώραν ήταν ελεύθερος και αποφάσισε ότι θα εκμεταλλευόταν οικονομικά όλη αυτή τη δημοσιότητα γύρω από το όνομά του. Έξαλλη. Βγάζεις φωτιές από τα μάτια. Οι μήνες περνούσαν και τα χρόνια περνούσαν και ο Γιώραν έδινε συνέχεια συνεντεύξεις για αυτό το θέμα. Πόσο άδικα του φέρθηκαν και σπήλωσαν το όνομά του, ναι. Και πόσο αυτός είναι υπέροχος και η μόνη βλακεία που έκανε ήταν να την αφήσει εκεί. Ακριβώς. Σαν να τον ακούω. Αλλά πρόσεξε να δεις. Για όλες αυτές τις συνεντεύξεις ζητούσε χρήματα. Το θράσος. Δεν έχω λόγια. Τέλος πάντων. Δεν θα συγχυστώ. Και κάθε φορά έβγαινε, ας πούμε, σε μια κουμπί. Έλεγε μια ιστορία. Αφού την είχε πει την ιστορία, δεν μπορούσε μετά, δεν θα τον ζητούσε κάποιος άλλος να πει την ίδια ιστορία. Και τι έλεγε μετά? Άλλαζε την ιστορία κάθε τρεις και λίγο, για να μπορεί να παίρνει χρήματα από όλες αυτές τις τηλεοπτικές εκπομπές, ότι έγινε και κάτι άλλο που στους άλλους δεν το είπα, θα το πω σε εσάς, δώστε μου $5,000. Και κάποια στιγμή το 2008 είπε ότι λίγους μήνες πριν την εξαφάνιση. Πόσα χρόνια είμαστε μετά? Τρία. Περίμενε, έχουμε δρόμο ακόμα. Είπε ότι λίγους μήνες πριν την εξαφάνιση της κοπέλας είχε γνωρίσει έναν άγνωστο άντρα, που ήξερε μόνο το μικρό του όνομα και δεν έδωσε ποτέ τα στοιχεία του, που του είχε πει ότι θα του έδινε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό αν μπορούσε να του φέρει μια ξανθιά νεαρή κοπέλα. Και ότι εκείνο το βράδυ στην παραλία είχε ραντεβού με αυτόν τον άντρα και ότι άφησε την Νάταλη σε αυτόν. Είπε ότι την τελευταία φορά που είδε την κοπέλα είχε μπει στη βάρκα αυτού του άντρα και ότι έφυγαν προς τα νυχτά. Ότι την παρέδωσε εκεί αυτός, σε αυτόν τον άγνωστο άντρα, και φύγανε με τη βάρκα στα νυχτά. Μάλιστα, βγήκε στη δημοσιότητα μια συνομιλία μάλλον του είχαν βάλει κοριό στο τηλέφωνο, δεν ξέρω τι ακριβώς,
του Γιώραν με τον πατέρα του, που έλεγε ο Γιώραν ότι δεν έκανα κάτι κακό, δεν σκότωσα εγώ την κοπέλα, εγώ απλά την πούλησα σε αυτόν τον άντρα. Και ήξερε ότι προοριζόταν για trafficking. Γιατί λέει στην Αρούμπα, υπάρχει πάρα πολύ όλο αυτό το με το trafficking. Βέβαια, βγήκαν αργότερα κάποιοι και είπαν ότι αυτή η φωνή δεν έμοιαζε με τον πατέρα του Γιώραν. Και ότι παίζει ο Γιώραν να το έχει ηχογραφήσει όλο αυτό μόνος του για να το πουλήσει στην εκπομπή. Mm-hmm. Και σε αυτό το σημείο, μια που αναφέραμε τον πατέρα του Γιώραν, να πω κάτι που θα εξηγήσει πάρα πολλά πράγματα που έχεις ακούσει μέχρι τώρα στην ιστορία. Η μητέρα του Γιώραν ήταν εξαφανισμένη. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για τη μητέρα του Γιώραν. Αλλά, και τώρα θα κάνω πολλά πράγματα κλικ μέσα στο μυαλό σου. Ο πατέρας του Γιώραν ήταν ένας πάμπλουτος, πολιτικός και επιχειρηματίας του νησιού. Που είχε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Μάλιστα. Και πίνει το νερό της εξοργισμένη. Θα μπορούσαμε να βρούμε έναν χορηγό για την εκπομπή μας. Ναι. Που να έχει αλκοόλ. Μόνο για μένα. Μόνο για σένα. Γιατί τέτοιες ιστορίες λες μόνο εσύ. Σφινάκια. Εγώ να πίνω τα ποτά μου ησυχή. Και κάθε φορά που θα σε ησυχήσω, σφινάκι. Και τώρα καταλαβαίνεις λοιπόν γιατί ήταν σαν ο Γιώραν να είχε πέσει στα μαλακά. Και να μην ψάχνανε πάρα πολύ και να μην κάνανε πάρα πολύ. Και μάλιστα λέει τις πρώτες μέρες ενώ είχαν πει ότι είχαν μιλήσει με όλους τους επιχειρηματίες του νησιού και τους κατοίκους της περιοχής, τελικά αποδείχθηκε ότι δεν είχαν μιλήσει σχεδόν με κανέναν. Είχαν μιλήσει με 2-3 και είχαν γράψει ότι έχουμε ανακρίνει και αυτούς, έχουμε ανακρίνει και αυτούς. Έχουν δώσει κατάθεση. Και ο άνθρωπος αυτός στην Αρούμπα είχε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Μπορούσε να επηρεάζει τους πάντες. Θα καταλάβεις αργότερα γιατί. Όλη αυτή την, πώς το λένε, την ηχογράφηση που είπαμε ότι έγινε, αργότερα φυσικά ο Γιώραν την πήρε πίσω. Και είπε ότι δεν ίσχυε τίποτα από όλα αυτά και ότι τα είπε επειδή είχε κάνει χρήση μαριχουάνας. Γλυκούλης κι αυτός. Ναι, ναι, ναι. Και ότι ήθελε να δώσει κάτι στους δημοσιογράφους για να ασχολούνται μαζί του. Επίσημα η υπόθεση έκλεισε το 2007, γιατί οι αρχές της Αρούμπα είπαν ότι δεν έχουν άλλα στοιχεία και δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Ναι. Ο Γιώραν συνέχισε να δίνει συνεντεύξεις. Ναι, το κατάλαβα. Και όλα αυτά και συνέχεια να αλλάζει την ιστορία. Το Φεβρουάριο του 2008 πάλι, ένας δημοσιογράφος από την Ολλανδία έβγαλε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με την ομολογία του Γιώραν. Ο συγκεκριμένος τι είχε κάνει. Είχε σχεδιάσει όλη αυτή την επιχείρηση μήνες πριν. Είχε πάει στην Αρούμπα, είχε γνωρίσει τον Γιώραν και το έπαιζε φίλος του. Και πολλές φορές λέει κάνανε και χρήση ναρκωτικών μαζί απλά για να. Και επειδή ήταν πανέξυπνος ο Γιώραν, από ό,τι έχω καταλάβει, χαμπάρ δεν πήρε. Ναι. Για μήνες όμως ο δημοσιογράφος το έπαιξε πάρα πολύ ωραία. Και είχε βάλει κάμερες στο αυτοκίνητό του και μία μέρα, ενώ είναι οι δυο του στο αυτοκίνητο, λέει ο Γιώραν τα εξής. Ότι εκείνο το βράδυ που είχε γνωρίσει την κοπέλα στο καζίνο, αυτή επέμενε να πάει στο Κάρλος εν Τσάρλις το βράδυ να πάνε και του είχε πει ότι θέλω να κάνουμε και σεξ το βράδυ. Στο συγκεκριμένο βίντεο. Το είδα και γυρνούσε. Δεν υπάρχει αυτό. Μιλούσε τόσο υποτιμητικά για την κοπέλα, για μια κοπέλα που είναι θύμα, δηλαδή. Το ξέρουμε όλοι ότι η κοπέλα δεν ζει πια. Και έλεγε ότι ήταν απεγνωσμένη και ότι ήθελε πάρα πολύ σεξ και με ήθελε πάρα πολύ και όλα αυτά. Και είπε ότι φύγανε από τον μπαρ, φτάσανε στην παραλία, κάνανε σεξ και ότι τους αφήσανε τα αδέρφια κάλπο. Και ότι μετά το σεξ, λέει, ή την ώρα που κάνανε σεξ τέλος πάντων, έπαθε κάτι σαν επιληψία αυτή και έπεσε ανέστητη. Και ότι αυτός φοβήθηκε και πήρε ένα τηλέφωνο έναν παιδικό του φίλο για να τον βοηθήσει. Είπε ότι το όνομα του φίλου ήταν Ντάουρι Ροντρίγκες και ότι τον πήρε τηλέφωνο, αυτός ήρθε. Σε εκείνη τη φάση, λέει, η κοπέλα ή ήταν ανέστητη ή νεκρή. Δεν σκεφτήκαν δηλαδή να φωνάξω ένα ασθενοφόρο. Και ότι όχι αυτός, ο Ντάουρι πήρε την κοπέλα με τη βάρκα και την πέταξε στα νυχτά, στη θάλασσα. Όμως, όπως αποδείχθηκε αργότερα, είχε έναν παιδικό φίλο που ονομαζόταν Ντάουρι Ροντρίγκες, αλλά ο συγκεκριμένος εκείνης τις μέρες ήταν στην Ολλανδία. Και για να κολλήσουμε τώρα την ιστορία, με κάτι που ανέφερα πριν, υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες που λένε ότι εκείνο το βράδυ η μόνη βάρκα που είδαν να βγαίνει στα νυχτά ήταν μία που έμοιαζε πάρα πολύ με μια βάρκα που είχε ο πατέρας του Γιώραν. Ήμουνα σίγουρη. Ναι. Οπότε, καταλαβαίνεις ότι. Αυτό που θεωρούμε πλέον ότι έγινε οι περισσότεροι είναι ότι εκείνο το βράδυ είτε σκότωσε την κοπέλα είτε κάτι συνέβη. Και πήγε ο πατέρας εκεί να βοηθήσει. Ναι. Να καλύψει το γιο του. Να κάνουν τι. Να τα βάλουν με τον. Πολιτικό, ισχυρό πολιτικό. Με τον πατέρα Βάντερσλουτ. Όχι, δεν τα βάζει με τον πατέρα Βάντερσλουτ. Και μάλιστα έχουν κυκλοφορήσει και πολλές φήμες ότι ο πατέρας ήταν μπλεγμένος και ο ίδιος σε κυκλώματα τράφικινγκ. Ήμουνα επίσης σίγουρη. Όταν το πρωτοείπες, είχα στο μυαλό μου να δεις. Που μέσω του πατέρα θα δίναν κάπου την κοπέλα. Ναι. Και ότι είναι μπλεγμένη σε αυτό το κύκλωμα και υψηλόβαθμα στελέχη της αστυνομίας της Αρούμπα, χωρίς φυσικά να έχουμε αποδείξεις για τίποτα από όλα αυτά.
Μετά από αυτή τη μαρτυρία, το έβγαλε στον αέρα αυτός ο δημοσιογράφος, ξαναψάξαν οι αρχές της Αρούμπα. Συσσαγωγικά έψαξαν. Πάλι την παραλία και πάλι δεν βρήκαν τίποτα. Καρχαρίες δεν είπες εκεί. Ναι. Τι θα βρίσκανε. Ναι. Κάτι θα βρίσκανε. Ένα ρούχο, κάτι. Δεν ξέρω. Καταρχάς υπάρχουν όλοι αυτοί που λένε ότι η κοπέλα δεν είχε πιει τόσο πολύ εκείνο το βράδυ και ότι της δώσανε κάποιο χάπι βιασμό. Okay. Γιατί κυκλοφορούσε πάρα πολύ εκείνη την περίοδο. Όλες οι μαρτυρίες συμφωνούν στο ότι φτάσανε μέχρι την παραλία. Το τι έγινε από εκεί και πέρα δεν γνωρίζουμε. Απλά κάνουμε υποθέσεις. Εγώ θεωρώ ότι κάπως μπλέχτηκε ο πατέρας, να ξέρεις. Και για να τελειώσω την ιστορία, εξοργίζοντάς ακόμα περισσότερο, τώρα θα ακούσεις κάτι που όταν το άκουσα εγώ έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Στις αρχές του 2010, ακόμα αυτός δεν έχει συλληφθεί, δηλαδή ψάχνουν υποτίθεται. Δεν θα συλληφθεί αυτός. Ναι, περίμενε, μη βιάζει. Στις αρχές του 2010, οι γονείς της Νάταλη δίνανε το ποσό των 250.000 δολαρίων σε οποιονδήποτε θα μπορούσε να δώσει πληροφορίες για την εξαφάνιση της Νάταλη. Έγκυρες πληροφορίες, φαντάζομαι. Ναι. Mm-hmm. Τότε ποιος τηλεφώνησε? Ο Γιώραν. Ο Γιώραν? Ναι. Αυτός είναι βλαμμένος, ρε. Ναι. Περίμενε, δεν έχω πει ακόμα το καλύτερο. Τηλεφωνεί λοιπόν ο Γιώραν. Και λέει: Γεια σας. Στους γονείς και λέει: Είμαι ο Γιώραν. Ναι. Εγώ λέει: Έχω πάρα πολλές πληροφορίες. Αλλά για να σας δώσω αυτές τις πληροφορίες. Ο Γιώραν. Ναι. Γελάμε, αλλά είναι. Έχω πληροφορίες, να σας πω τι έκανα. Ναι. Αλλά για να πω αυτές τις πληροφορίες, πρέπει να μου δώσετε προκαταβολικά το 10% της αμοιβής. Οκ. Okay. Του περνάνε 25.000 δολάρια στο λογαριασμό του. Περνάνε στο λογαριασμό του και τότε αυτός δίνει κάποιες πληροφορίες ότι άκουσε από τρίτους, όχι αυτός ο ίδιος, ότι το σώμα της κοπέλας, ότι η κοπέλα δολοφονήθηκε και ότι την έχουν θάψει σε μια ερημική περιοχή εκεί κοντά. Πάνε οι αστυνομικοί στην περιοχή και συνειδητοποιούν ότι εκεί πάνω, στο σημείο που τους έλεγε, έχει χτιστεί ένα σπίτι. Το είχε χτίσει ο μπαμπάς του Γιώραν το σπίτι. Περίμενε. Το σπίτι όμως αυτό είχε χτιστεί πολύ πριν okay. την εξαφάνιση της κοπέλας. Οπότε του κάνουν οι γονείς μήνυση ότι τους έχει εξαπατήσει. Ότι οι πληροφορίες που του δώσανε δεν ισχύουν. Και αυτός τι κάνει. Το 2010 είμαστε, έτσι. Ναι, ναι. Παίρνει το ποσό, εξαφανίζεται και πηγαίνει στο Περού. Και στις 29 Μαΐου του 2010... Πέντε χρόνια μετά ακριβώς. Ακριβώς πέντε χρόνια μετά, ο Γιώραν Μάντερσλουτ εθεάθησε ένα καζίνο. Άμα δεις το πλάνο, είναι ακριβώς ίδιο. Είναι ένα τριχιαστικά ίδιο. Με μία κοπέλα. Και έχει τα χρήματα που έχει πάρει από τους γονείς της άλλης κοπέλας. Ναι. Ακριβώς το ίδιο πλάνο, ακριβώς στις ίδιες συνθήκες. Γνωρίζει την κοπέλα, την παίρνει στο δωμάτιό του και τη σκοτώνει. Δεν ξέρω. Τη βρήκαν την κοπέλα. Την κοπέλα τη βρήκανε στο δωμάτιο. Αυτός εξαφανισμένος τελικά τον βρήκανε και τον συλλάβανε. Και καταδικάζεται στο Περού για τη δολοφονία της κοπέλας. Την κοπέλα τη λέγανε Στέφανη Φλόρες, σε 28 χρόνια φυλάκιση. Και εκεί σταματά η ιστορία. Δεν υπάρχουν νεότερα. Αυτός ακόμα και τώρα μέσα από τη φυλακή δίνει συνεντεύξεις και μονίμως δίνει καινούριες πλαστές ιστορίες και fake και λέει διάφορα για την Νάταλη. Και μάλιστα είπε, λέει, ότι κάποια στιγμή θέλει να γράψει και ένα βιβλίο για να πει τη δικιά του οπτική και τη δικιά του ιστορία. Και τώρα. Τώρα που φτάσαμε στο τέλος της ιστορίας και σε, δηλαδή, πώς ξεκινήσαμε να λες εσύ όλα αυτά τα νεραϊδένια και τα ωραία και ξαφνικά είμαστε όχι στον πάτο. Γιατί σε φωνάξαμε σε ένα σήμερα, δεν μπορώ να καταλάβω. Εσύ έδειξες μία σκοτεινή μεν, αλλά γλυκιά και μαγική πλευρά αυτής της ζωής και εγώ σου έδειξα την πιο σκληρή. Και τώρα, γιατί ήθελα να κάνω το συγκεκριμένο θέμα. Ναι, για πες μας. Γιατί έχουμε μια απορία, ρωτιόμαστε ακόμα γιατί. Όλοι. Θέλω λίγο να σκεφτείς ότι αυτή η κοπέλα δεν ήταν μια κοπέλα που ήταν μόνη της. Ήταν μια κοπέλα που είχε φίλους και παρέες. Και ότι εκείνο το βράδυ, σε μια ξένη χώρα, βγήκε με τρεις ξένους ανθρώπους που δεν γνώριζε καθόλου και κάποιοι δεν... Τώρα δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν έμεσα, αλλά παιδιά, και επειδή, όπως έχω ξαναπεί, το 70% των ακροατών μας είναι γυναίκες, που δεν έχει καμία σημασία. Γιατί τα ίδια θα πω και στο 30% των ακροατών μας που είναι άντρες. Καταρχάς, όταν είστε διακοπές, μην πηγαίνετε κάπου μόνοι σας. Μόνοι σας. Με ανθρώπους που δεν γνωρίζετε καθόλου. Δεύτερον, είστε σε μια παρέα και σου λέει μια κοπέλα, ένα αγόρι, ότι εγώ το βράδυ θα πάω με αυτούς. Μην τους αφήνετε μόνους. Όχι, δεν θα κάνουμε ηθικό δίδαγμα σε αυτό. Δεν είναι ηθικό δίδαγμα. Γιατί δεν πρέπει να πούμε απλά στα παιδιά μας
Δεν είναι ηθικό. Μην κλαις τώρα. Δεν έχεις ωραία ιστορία. Η ιστορία σου είναι μια βλακεία. Να το ξαναγυρίσουμε πες την άλλη του κρουαζιερόπλοιο. Να πω την Amy Bradley. Ναι, την προτιμώ. Την ήξερα κιόλας. Δεν ήθελα να σε ταράξω τόσο πολύ. Κάναμε ένα διάλειμμα 5 λεπτά. Γιατί ξαδέρφη πλάνταξε στο κλάνο. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά σε 34 podcast που κλαίνει τόσο πολύ. Γιατί. Εντάξει, εγώ έχω κορίτσια. Η ξαδέρφη έχει αγόρια. Τα ίδια λέμε κι εγώ στα κορίτσια μου και η ξαδέρφη στο αγόρι της. Να προσέχετε. Όχι μόνο εσάς. Όχι την κοπέλα επειδή είναι κοπέλα. Όχι το αγόρι επειδή είναι αγόρι. Να προσέχετε τους φίλους σας και να προσέχετε και οι ίδιοι. Μην εμπιστεύεστε ανθρώπους που δεν γνωρίζετε. Να προσέχετε που πηγαίνετε. Να έχετε πάντα έναν φίλο μαζί σας. Και αν δείτε κάτι. Εγώ μόνο θα κουνάω το κεφάλι μου. Γιατί ακόμα έχει μουτσουρωθεί το μακιγιάζ. Παιδιά, νομίζω σε 34 επεισόδια πρώτη φορά κλαίει τόσο πολύ. Μαρία, έτσι δεν έχεις κλάψει ούτε για μένα. Όταν πήγα στο νοσοκομείο. Έλεος δηλαδή. Και γι' αυτό ήθελα να κάνω αυτό το θέμα. Γιατί πήγα φταίνε... να πω ότι θα έπρεπε απλά να μάθουμε στα παιδιά μας. Ναι. Όχι απλά να προσέχουν ο ένας τον άλλον. Mm-hmm. Ότι δεν πειράζουμε κανέναν ποτέ. Και δεν αφήνουμε όμως κανέναν μόνο του. Και δεν πειράζουμε κανέναν. Ναι. Αν μάθουμε στα παιδιά μας ότι δεν πειράζουμε κανέναν, δεν θα έχει σημασία ποτέ αν ένας είναι μόνος του. Ναι. Γιατί σου έχουν μάθει και σένα, όπως μου έχουν μάθει και εμένα, να μην γυρίζω μόνη μου, να παίρνω τηλέφωνο αν είμαι κάπου μόνη μου και να μιλάμε μέχρι να φτάσω σε ένα μέρος με φως. Ναι. Και όλα σχετικά. Αν όμως μάθουμε στα παιδιά μας ότι δεν πειράζουμε κανέναν και ότι δεν έχουμε δύναμη απέναντι και πάνω στον άλλον, δεν χρειάζεται ωραία. Να προσέχει κανείς. Εμείς θα το μάθουμε στα παιδιά μας. Και οι περισσότεροι από αυτούς που μας ακούνε, είμαι σίγουρη. Δεν είναι όμως όλα τα παιδιά έτσι μεγαλωμένα. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Και πρέπει να τους προειδοποιήσουμε και να τους μιλήσουμε και για τους γιατί. Και όχι μόνο για τα παιδιά. Και εμείς. Και εμείς δεν κάνουμε βλακίες. Ναι, φυσικά. Δεν έχει τύχει, ας πούμε. Εγώ έχω πάει και διακοπές μόνη μου. Εγώ έχω περπατήσει και σε δρόμους σε ξένη χώρα μόνη μου 11 ώρα το βράδυ. Βλακεία. Δεν ήταν βλακεία. Και εμείς οι ίδιοι που είμαστε μεγάλοι σε εισαγωγικά και γνωρίζουμε τους κινδύνους, και εμείς τα κάνουμε. Ναι, γιατί είναι άνθρωποι σαν εμένα που αποφασίζουμε να σκεφτούμε ότι σε αυτή τη ζωή είναι λίγο πιο όμορφος ο κόσμος από αυτό που πραγματικά είναι. Είναι. Έχω πει σε μια συνέντευξη ραδιοφωνική που είχα δώσει ότι θεωρώ ότι αυτός ο κόσμος θα γίνει πιο όμορφος και θα είναι πιο όμορφος γιατί σε αυτόν μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Αν το σκεφτώ διαφορετικά, είναι πάρα πολύ ανέτιο όλο αυτό. Οπότε προτιμώ αυτή την εκδοχή. Και κάπως έτσι... θα τελειώσουμε αυτή τα τη podcast σεζόν. Αυτή τη σεζόν. Και θα γυρίσουμε στη δική μου ιστορία. Ξαδέρφη, εγώ... είναι μουτζουρωμένη, παιδιά. Σαν το πάντα. Έχει πάντα θα σου λουποθώ, ρε. Θα σας χαιρετήσουμε κι εγώ και η πριγκίπισσά μου. Ναι. Τους καγουάντα. Τους καγουάντα. Τους καγάντα. Τους καγουάντα. Ναι. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε καλή παρέα όλη τη χρονιά. Ναι. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Ναι, κάναμε. Και το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ. Stay tuned, γιατί θα κάνουμε 2-3 έτσι όμορφα πραγματάκια ναι, μέσα στο καλοκαίρι. Ναι, θα κάνουμε. Τώρα νιώθω πολύ άσχημα όμως που σε έκανα να κλαις και κλείνουμε έτσι αυτό το podcast. Δεν πειράζει. Μην ξεχάσετε να μπείτε να ψηφίσετε. Να μπείτε, τώρα που ακούσατε και τις δύο ιστορίες, να μπείτε να ψηφίσετε τις ξαδέρφεις, γιατί εμένα δεν ακούγεται, ρε φίλε. Είναι σκληρή. Έχεις δίκιο. Όχι, ψηφίστε την ξαδέρφη. Δεν θα βάλω καν! Θα πω, αυτή η νικήτρια αυτού του podcast είναι η ξαδέρφη. Να μας ακούτε και στο Spotify, να μας ακούτε και στο YouTube, ναι. Να μας στέλνετε μηνύματα στο Instagram, τα ξαδέρφες ναι. Podcast. Α, και θα σας ανακοινώσουμε και ποια είναι η νικήτρια αυτή τη σεζόν. Όχι ότι έχει σημασία, χεστήκαμε και οι δύο. Αλλά δεν το κάνουμε τζαμπακιά, δικά παιδιά. Ναι. Σας ευχαριστούμε για όλα. Ναι. Σας ευχαριστούμε για όλη τη χρονιά. Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε δύναμη. Σας ευχαριστούμε που κάνετε τις ξαδέρφες πολύ πολύ ενωμένες. Και σας ευχαριστούμε και για τις κριτικές που αφήνετε και για τα αστεράκια που αφήνετε. Φυσικά. Και στο Podbean και στο Spotify και στο YouTube. Που παιδιά έχουμε μεγάλη επίχυση στο YouTube. Ναι! Πάμε πάρα πολύ καλά. Ναι! Είμαστε εδώ να μας στέλνουν το καλοκαίρι φωτογραφίες. Αν πάτε σε περίεργα μέρη, με περίεργη ενέργεια. Να μην πάνε σε περίεργα μέρη. Με περίεργη ενέργεια. Ναι. Δικά μου μέρη, σαν τα νησάκια μου, όχι δικά σου μέρη. Ναι. Αν πάτε, στείλτε μας φωτογραφίες. Πείτε μας ιστορίες. Ναι. Ήδη έχω ένα μέρος στο μυαλό μου που θέλω να πάμε ξανά, που μας έστειλε μια κοπέλα ιστορίες από εκείνο το μέρος που είναι. Αλήθεια. Ναι. Θα το πεις σε ποιο μέρος. Όχι. Α, εντάξει. Όχι τώρα. Α, εντάξει. Ωραία. Και να ξέρετε ότι το Σεπτέμβριο θα επιστρέψουμε. Έχω πάρα πολύ όρεξη για το Σεπτέμβριο. Να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και διαφορετικά πράγματα. Το Σεπτέμβριο θα την αφήνω να μιλάει καθόλου.
Τώρα που το σκέφτομαι, από την αρχή τη σεζόν. Όχι, ξαδέρφη, όχι. Γιατί σε αυτό είμαστε μαζί. Ε, να τα λέμε και αυτά. Σε όλα είμαστε μαζί. Και ό,τι κάνουμε, το κάνουμε μαζί. Θα τα φάμε όλα, και τα καλά και τα κακά. Έτσι δεν είναι? Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Να περάσετε ένα τέλειο καλοκαίρι. Μέχρι την επόμενη φορά. Μέχρι το Σεπτέμβριο. Γεια σας. Γεια σας.